Ελληνίδες και Ελληνίδες, χαίρεστε εν Ιησού Χριστό πάντοτε. Η εκπομπή αυτή και το κανάλι της Τηλετώρα εργάζεται για την σωστή σας πληροφόρηση και ενημέρωση γύρω από τα τεκτενόμενα και αυτά που πρόκειται να συμβούν και αυτά που συμβαίνουν. Γι' αυτό μη χάνετε αυτές τις εκπομπές, διότι είναι εκπομπές έρευνας και εκπομπές καταθέσεων αληθείας. Θέλω λοιπόν τώρα, πριν μπούμε στην συνθήκη Σέγγεν, να κάνουμε ένα μικρό εισαγωγικό για το θέμα της αυριανής δίκης, δηλαδή εναντίον των πορνοεντύπων. Αύριο εκδικάζεται η υπόθεσή μας στο έκτο τριμελές κτίριο 9 και αίθουσα 12. Δεν πρέπει να λείψει κανείς, κυρίες και κύριοι, κανείς. Όλος ο ορθόδοξος ελληνικός κόσμος πρέπει να είναι εκεί. Και πρέπει να είναι εκεί γιατί? Διότι η νέα εποχή και η νέα τάξη πραγμάτων βάλει εναντίον των ιερών και των οσίων με παντίους τρόπους. Και αν εμείς αδιαφορήσουμε, ουέ και αλλή μόνο, τα δεινά που έρχονται και η πορεία και η εξέλιξη, η καλπάζουσα εξέλιξη των δεινών στον πλανήτη Γη και ειδικότερα στην Ελλάδα, μετά τον κατακερματισμό και τη σφαγή των Σέρβων, έρχεται η ώρα των Ελλήνων από τους χριστοκτόνους και θεοκτόνους εχθρούς του έθνους μας που είναι οι Εβραίοι σιωνιστές. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Απόδειξης ότι πολλές εικόνες δακρύζουν, κατά τόπους γίνονται θαύματα σε όλη την Ελλάδα και ο Κυριός μας δίνει το μήνυμα. Μας λέγει λοιπόν ότι προετοιμάζεστε διότι έρχονται δεινά. Είπαμε ότι οι εκπομπές αυτές είναι επώδυνες, δεν είναι ανώδυνες, και επειδή καταγγέλλουμε αλήθειες, άλλοι ενοχλούνται. Άλλοι λένε τρομοκρατείτε τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι δεν τρομοκρατούμε. Όποιος ενημερώνεται σωστά, όποιος έχει σωστή πληροφόρηση, όποιος ερευνά και δεν εφησυχάζει, αυτός δεν πρόκειται να πέσει ποτέ στις παγίδες που μας στείνουν τα αφεντικά της ΕΕΕ. Πολλά θαύματα λοιπόν κατά τόπου συντελούνται σε όλη την ελλαδική επικράτεια και βεβαίως μερικά γελιοποιούνται, άλλα παρουσιάζονται έτσι όπως θα θέλουν αυτοί να τα παρουσιάσουν, και επειδή το ορθόδοξο ήθος και φρόνημα αλλά και η πίστης του ελληνικού λαού είναι αγνή και μεγάλη, κανένας λαός στον κόσμο δεν έχει την πίστη των Ελλήνων και από αυτήν κρατήθηκε το έθνος χρόνια. Θέλω να πω ότι μην πέφτετε στις παγίδες, διότι όποιος επέμεινε εις την ταυτότητά του και όποιος θέλησε να πολεμήσει για την ταυτότητά του, την ιστορία του, να την κρατήσει με νύχια και με δόντια, αυτός και στο τέλος δικαιώθηκε. Βεβαίως το έθνος μας θα δικαιωθεί κάποια στιγμή, αφού πρώτα πληρώσει φόρον αίματος για τη μεγάλη προδοσία και αποστασία που συντελείται στον αιώνα τούτο, της νέας βάρβαρης παγκόσμιας αντίχριστης υπερδικτατορικής νέας εποχής και νέας τάξεως πραγμάτων που προσπαθούν με το έτσι θέλω να μας επιβάλλουν οι σχεδιάσαντες τη νέα εποχή, και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Είναι τυχαίο λοιπόν, εγώ σας ερωτώ, που τα εικονίσματα δακρύζουν, που κατά τόπους συγκλονίζουν τους πιστούς και σειραίουν χιλιάδες κατά χιλιάδες να προσκυνήσουν πρώτο θαύμα στο σπήλαιο της Βηθλέμ. Η εικόνα του Κυρίου μας σήμερα έλαβε από την Ιερουσαλήμ από τον αγωνιστή Χρύσανθο τον μοναχό ένα φυλάδιο, κυρίες και κύριοι, το έχω εδώ, που λέει «Θείον θαύμα και σημείον εν Βηθλέμ». Το είχαμε πει και πριν από καιρό και το είχε επικυρώσει και ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου κ. Ειρηναίος, και βεβαίως για τους πιστεύοντες και για αυτούς που άρχισαν να ταξιδεύουν για να δουν ήδη η σώμαση το τι συντελείται εκεί κάτω, αλλά και στην Κύπρο, στην Παναγία του Κύκου, βλέπουν συγκλονισμένη την αλήθεια, διότι η πίστη των Ορθοδόξων Χριστιανών είναι ζώσα, είναι αληθινή. Γι' αυτό και διώκεται και προφυλακίζεται και πολεμείται ανά τους αιώνες, διότι αρχηγό της έχει τον πλάστη του σύμπαντος κόσμου, τον τρισυπόστατο, τον μοναδικό Θεό μας,
τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, αυτόν που είναι πίσω μου, κυρίες και κύριοι, και θεώρησα καλό να αναρτήσω την εικόνα αυτή, όπου δείχνει όλο το μαρτύριο την ώρα της αναμονής ο Κύριος στο πρετόριον με το ακάνθινο στεφάνι, όπως η Ελλάς τούτη την ώρα είναι με ακάνθινο στεφάνι και περιμένει να την διαμελήσουν, αλλά και να γονατίσουν όλα τα παιδιά της, όλους τους Έλληνες, με παντίους τρόπους. Αλλά τους λέμε ότι ο νικητής της δόξης είναι ο Θεός ο Μέγας, δεν είναι αυτή. Αυτή είναι προσωρινή νίκη των, και αν θα είναι, θα την επιτρέψει ο Κύριος, διότι ευρισκόμεθα σε μεγάλη αποστασία. Η μεγάλη αποστασία των καιρών λοιπόν που συντελείται είναι η εγκληματική σιωπή ιερατείου και πολιτείας, το επαναλαμβάνομαι, ειδικά των ιερατείων. Τι περιμένουν οι ταγοί της Εκκλησίας μας να δούνε άλλο από τα συγκλονιστικά αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας και γενικά σε όλο τον πλανήτη? Εικόνες δακρύζουν. Το χάραγμα εντός, όχι επί θύρες, εντός των θυρών πλέον. Η σφράγιση, η παγκόσμια έχει αρχίσει. Η παγκόσμια κωδικοποίηση με ταυτότητες προϊόντος σε έμψυχο και άψυχο υλικό. Είναι γεγονός μέγα και δεν αμφισβητείται πλέον από κανέναν. Λοιπόν, τι περιμένουν για να λάβουν θέσεις, ενώ είχαν λάβει στο παρελθόν και η κρατούσα εκκλησία και το Πάτριον Ορτολόγιον, είχαν λάβει θέσεις για το χάραγμα, για τις ταυτότητες και γενικά για το ανελεύθερο και ναζιστικού τύπου αυτό σύστημα που θέλουν να εφαρμόσουν, διότι είναι Ελλάς, η Ελλάς είναι η χώρα εκείνη που αντιδρά και καθυστερεί, από ό,τι μας είπε ο κ. Ευάγγελος Γιαννόπουλος πριν από λίγο καιρό, καθυστερεί να ολοκληρώσει και να αποδεχθεί τη συνθήκη Σέγγεν, δηλαδή το βάρβαρο και κατάπτυστο αυτό έγγραφο που υπέγραψαν οι προδότες που μας παρέδωσαν. Λοιπόν, δακρύζουν οι εικόνες. Και βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και είπε ο κύριος Χρυσόστομος ότι έρχεται μεγάλο κακό εις την χώρα. Έρχεται μεγάλο κακό, έχω να απαντήσω στον Μακαριότατο, διότι η αποστασία πρώτα του κλήρου και μετά του λαού έχει φτάσει στο κακούργημα. Και αυτό είναι η αλήθεια. Όταν ανοίξαμε τις θύρες εις τους αιρετικούς και τους παραδόκαμε τους ναούς μας και συλλειτουργούν με την πανθρησκεία, με μονοφυσίτας, με βουδιστάς, με συντοϊστάς, με ανθρώπους που παντρεύουν ομοφιλόφιλους μεταξύ τους, που έχουν αποδεχθεί τον προντεσταντισμό, μιλάω για τον προντεσταντισμό, αυτή τη φρίκη. Λοιπόν, όταν τους ανοίξαμε τις θύρες και μπήκαν μέσα στις εκκλησίες μας, πώς να μην επιτρέψει ο Κύριος τον όλεθρο που έρχεται και την τιμωρία μας? Διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ανώθευτη. Πάνε να μας κάνουν λοιπόν σαν τα μούτρα τους, αλλά δεν θα το πετύχουν. Το λίμα είναι εκείνο που πολεμάει και βεβαίως και που θα αντιδράσει, και ελαχίστη των κληρικών και των ιερομονάχων, μοναζουσών και όλων αυτών που είναι ευαισθητοποιημένοι στα θέματα τα εσχατολογικά. Διότι αυτοί που είναι ευαισθητοποιημένοι στα θέματα τα εσχατολογικά χλεβάζονται, και όχι μόνο χλεβάζονται, αλλά προπυλακίζονται, χαρακτηρίζονται, γελιοποιούνται, έτσι μας δίνουν χαρακτηριστικά, έτσι ορισμένα επίθετα, ρατσιστές, φασίστες, ναζιστές, άτομα του περιθωρίου κλπ. Τώρα εμείς γράφουμε και δείχνουμε κατά πόσον είμεθα άτομα του περιθωρίου. Άτομα του περιθωρίου είναι η του Μαξ μεριά και του Κλικ. Είναι γνωστά αυτά που αν ανοίξετε μέσα τα αντιπά τους θα φρίξετε από τα ζόμπι και τα φρικιά που παρελάβουν, γιατί έτσι θέλουν να κάνουν την ανθρωπότητα. Είναι εποχή και είναι τάξη πραγμάτων. Με κρεμασμένες παραμάνες στα ρουθούνια, στα αυτιά, στα μάτια, στον αφαλό, στις θηλές του στήθους, και θέλουν να οθήσουν τα παιδιά μας, να τα μοιήσουν δι' αυτού του τρόπου, μέσα από έναν τρόπο περιθωρίου underground χρεοκοπίες, και να δημιουργήσουν αυτές τις εξαθλειωμένες φιγούρες και να καταργηθεί το κατοικώναν και καθομοίωσιν Θεού, όπου από άνθρωποι να γίνουν δαιμόνια κινούμενα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Και δυστυχώς δέχτηκα πολλές επιθέσεις από πατέρες εκκλησίας, δεν θα κατονομάσω ούτε θα πω ονόματα, αλλά θα αναγκαστώ να τα πω στην άλλη εκπομπή. Λοιπόν, δέχτηκα επιθέσεις, κυρίες και κύριοι, διότι επιμένω και τους παρακαλώ να παραστούν εις την δίκη που συντελείται αύριο, και είπαμε και ώρα 9 το πρωί, στο έκτο τριμελές, αίθουσα κτίριο 9 και αίθουσα 12. Λοιπόν, τους παρακαλώ και τους οικετεύω και τους λέω: Κύριοι, είστε οι επικεφαλής και είστε το ιερατείον,
αρχιερείς και ιερείς, πρέπει να δώσετε σύσσωμη όλη το παρόν. Διότι η μήνυση δεν είναι της δουράκη ή του μελά ή της κάθε δουράκη. Λοιπόν, η μήνυση είναι όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών και δι των νταγών της Εκκλησίας. Λοιπόν, πρέπει να δώσετε το παρόν, διότι δεν βλασφημείτε η μηνύουσα, η μηνύτρια. Βλασφημείτε ο αρχηγός της πίστεώς μας και του σύμπαντος κόσμου, Ιησούς Χριστός. Και αν εσείς που έχετε ορκιστεί να ορθοτομήσετε των λόγων της αληθείας, αρνηθείτε να παραστείτε, διότι λέει κάτι παλιοημερολογίτες μας χαρακτηρίσανε, κάμουνε την μήνυση και σηκώνουνε λάβαρα περιθωρίου κλπ. Δηλαδή το εθνικό μας σύμβολο, πατέρες, Άγιοι Πατέρες, το αποκαλείται λάβαρον περιφρονητικά και υποτιμητικά παλιοημερολογητικά έθιμα, ήθη και έθιμα. Μα ξεχάσατε ότι η πατρό ευσέβεια και η παράδοση, η πατρό ευσέβεια είναι η παράδοση, κρατάει την Εκκλησία όρθια αιώνες τώρα, και ότι τα Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος και όλες οι ανατολικές εκκλησίες, όλα τα Βαλκάνια λειτουργούν με το Πάτριον. Πώς λοιπόν χαρακτηρίζεται εμάς που εμένουμε στην πατρό ευσέβεια, άτομα του περιθωρίου, άτομα παραθρησκευτικών οργανώσεων, έτσι, γιατί σας βολεύει αυτό, για να μην φανεί η προδοσία, για να μην φανεί η κίνηση η μεγάλη που έχετε κάνει και έχετε προσχωρήσει στον οικουμενισμό ανοιχτά πλέον και τον αποδέχεστε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ έχω να απευθύνω από τούτη την εκπομπή μήνυμα ενότητος και μήνυμα να δώσετε το παρόν όλοι, μήνυμα καρδιάς, απόγνωσης, ιεράς οργής και αγανακτήσεως για την αδιαφορία που δείχνετε. Η σχολή Ευελπίδων αύριο πρέπει να ρασοφορέσει, πρέπει να μαυρίσει μέχρι έξω. Όλο το ιερατείον σύσσωμο πρέπει να δώσει το παρόν. Είτε ανήκει στο Πάτριον, είτε ανήκει στο Νέον. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Ούτε ο αγώνας αυτός και η μήνυση αυτή είναι κατά προσώπου, κατά κάποιου κοινού ανθρώπου, για να αρνηθείτε να παραστείτε. Είναι εναντίον του Κυρίου μας. Βλασφημείτε με τα εσχρότερα λόγια που θα σας διαβάσω πιο κάτω, για να νιώσετε την αγανάκτηση που νιώθουμε κι εμείς. Θεωρώ λοιπόν καθήκον μου, με τις όποιες διαφορές και αν υπάρχουν στο Πάτριον και στο Νέον, να δώσουν σύσσωμοι οι κληρικοί το παρόν, να δείξουν κοσμιότητα οι πιστοί που θα προσέλθουν στο δικαστήριο και να μην ενοχλούνται ορισμένοι ιερείς από τα λάβαρα, δηλαδή από το εθνικό μας σύμβολο, τη σημαία, διότι με πήραν και με κυρία Δουράκη, τι είναι αυτά, λέει, θα βάλετε σημαίες μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και απ' έξω, και τους απήντησα, γιατί πατέρες ενοχλείστε από το ιερό μας σύμβολο? Μόνο οι εχθροί του έθνους ενοχλούνται άμα τη θέα της ελληνικής της γαλανόλευκης. Αυτό που προσπαθούν χρόνια να γκρεμίσουν αυτοί και να μας δώσουν την εβραϊκή σημαία του κύκλου, του φιδιού που κλείνει με τις πεντάλφες. Όχι, δεν την αποδεχόμεθα. Θέλουμε τη σημαία μας και θα την σηκώσουμε και θα την σηκώσουμε μέχρι τέλους, Κύριε. Διότι, και θέλω να κάνω και μια παράκληση, παρακαλώ μην με παίρνετε στο σπίτι μου τηλέφωνα, ό,τι θέλετε να το κάνετε στο κανάλι. Εδώ πέρα περνάνε τα μηνύματα, εδώ δίδονται τα προγράμματα, εκεί πέρα είναι το ησυχαστήριό μου. Τουλάχιστον να μπορώ να ησυχάζω. Παίρνετε και ρωτάτε πότε είναι η δίκη, πότε θα γίνει η εκπομπή, αφού λέει το κανάλι μιλάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θερμή παράκλησης, μη με παίρνετε στο σπίτι μου. Και συνεχίζω, κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν το θέμα έχει φτάσει, όπως είπαμε, το κακούργημα, και πρέπει να καταλάβουν όλοι οι ταγοί της Εκκλησίας και οι ιερωμένοι ότι αυτό βλέπουν οι εχθροί και οι σκοτεινές δυνάμεις, και γι' αυτό έχουν λυσοδός, λυσομανούν και χτυπούν ανελέητα. Γιατί? Διότι βλέπουν την αδιαφορία, την αδιαφορία του κλήρου. Άλλοι το κάνουν συνειδητά, άλλοι λένε εμείς θα πάμε να παραστούμε στη δίκη. Βέβαια εσείς, γιατί ποιος δικάζεται? Ποιος βλασφημείτε? Η Μαρία Ιδουράκη βλασφημείτε? Ποιος βλασφημείτε? Ή ο Ιξ Παπαδόπουλος και ο Ιξ, σε μένα να μην έρθετε ποτέ κανένας, σας με κρεμάσουνε. Ο Κυριός μας βλασφημείτε, ο Θεός του σύμπαντος κόσμου, και ζούμε στην Ορθόδοξη Ελλάδα. Λοιπόν, θερμή παράκλησης, ετούμε και παρακαλώ το ιερατείο να δώσει το παρόν. Όλοι οι αρχιερείς, κληρικοί, αρχιμανδρίτες, όσοι πιστοί προσέλθετε, πρέπει να είστε εσείς παρόντες. Και θέλω να κάνω και μια θερμή παράκληση προς τους κληρικούς που συνεργάστηκα μαζί τους, στον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα και στον πατέρα Γιώργιο Μεταλλινό, να παραστούν αύριο στην δίκη.
για να δουν αυτοί οι κύριοι ότι δεν είναι δικαστήριο παραταξιακό αυτό. Δεν το κάνουνε παρατάξεις. Βλασφημείται ο Θεός της πίστεώς μας. Και τον πιστεύει μόνο μία ομάδα ή 10.000 άτομα τον πιστεύει, τον Ιησού Χριστό τον πιστεύουν. Λοιπόν, η ολόκληρη Ελλάς ίσωμη. Άρα, τι γίνεται, γιατί αρνείστε να παρευρεθείτε και να παραστείτε εκεί. Λοιπόν, τονίζω και πάλι ότι η μήνυση αυτή και η καταγγελία αυτή είναι μήνυση όλου του Ορθοδόξου κόσμου. Και εγώ βγαίνω από τη μέση, παρόλο ότι υπέβαλα τη μήνυση στην εισαγγελία, και παρακαλούνται και οι κύριοι που θα προσέλθουν δημοσιογράφοι να παίρνουν συνεντεύξεις από τους κληρικούς και από τους ιερωμένους, τις θέσεις των ιερωμένων και όχι από εμάς, για να μας πούνε γιατί φτάσαμε σε αυτά τα χάλια και γιατί επέτρεψαν, διότι δυστυχώς η αδιαφορία, είπαμε, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, να υβρίζεται στην χώρα την Ορθόδοξη κατά των χειδότερων τρόπων. Και ακούστε παρακαλώ, αυτά τα έχει, είναι έκθεση του Εισαγγελέως για καθύβριση θρησκευμάτων από το περιοδικό Μαξ. Λέει λοιπόν εδώ το περιοδικό ότι τον Μάρτιο του 1994 το κατώτερο δημοσίευμα «Λόγω αλητείας έγινε σοφός», με μεγάλα γράμματα, για να δείτε ποιον δικάζουνε και ποιον φτύνουνε και ποιον προφυλακίζουνε. Πρέπει λοιπόν να δώσετε το παρόν. Τιμήσετε, σας παρακαλώ, πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, πατέρα Γιώργια Μεταλινέ και όλοι οι άλλοι που συνεργάστηκα μαζί τους, αλλά με εσάς ιδιαίτερως, δώστε το παρόν αύριο εις το δικαστήριο. Διότι είναι δίκη ολοκλήρου του ελληνισμού και του χριστιανικού κόσμου. Λόγω αλητείας λοιπόν έγινε σοφός. Πού υπάρχει κόσμος χωρίς ασώτους? Και αυτό το παραδέχεται, λέει, και ο Χριστός που έφτιαξε την παραβολή για πάρτι του. Του ασώτου ιού, έτσι είναι, και το νόημα της παραβολής, ότι δεν αξίζει η ζωή χωρίς ασωτεία. Το παπαδαριό βέβαια θα λέει τα δικά του, πως δηλαδή και τα παλιόπαιδα της ζωής πρέπει να τα δεχόσαστε εν τη ελεημοσύνη σας, όπως και τα απολωλώτα πρόβατα που την κοπανάνε από το κοπάδι και δεν ακολουθούν τις εντολές. Ποιος άσωτος και άσωτη? Το αντίθετο είναι ο άσωτος. Σωτήρης είναι. Αυτό λέει ο Αποδυτηριάκιας και αλίμονος τους άλλους τους εσωσμένους, αν γυρνούσαν χωρίς άσωτους και αν βρισκόταν χωρίς άσωτους. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι άσωτοι. Άσωτοι λοιπόν από όλες τις μεγάλες τάξεις. Οι άσωτοι κατά τον Αποδυτηριάκια και κατά το Μαξ ήταν οι μεγαλύτερες φυσιογνωμίες των αιώνων. Η ιστορία άλλωστε δεν ασχολείται με τον μεροκαματιάρη, αλλά με αυτόν που δεν κάθεται φρόνημα, με τον ανήσυχο. Στις τέχνες, στα γράμματα, το εμπόριο, είχε σοβαρότατους λόγους ο Χριστούλης όταν έφτιαξε αυτή την παραβολή, και βέβαια δεν την έφτιαξε για τον ξενέρωτο υπάλληλο που χτυπάει κάρτα και πάσχει να ταΐσει τα στόματα. Δεν τον ξέχασε ο Χριστός τον μάγκα τον άσωτο. Ακούτε μήνυμα που περνάνε στα παιδιά μας. Όποιος είναι άσωτος, χρεοκοπημένος και ακολουθεί την οδό της απολίας, είναι και μάγκας και νταΐς. Στη σελίδα λοιπόν του ημερολογίου στις 27 Φεβρουαρίου δεν υπάρχει κανένας Άγιος και οσιομάρτυρας του ασώτου. Χτυπάει την παραβολή του ασώτου. Είναι αυτή την ημέρα αυτούνου που δεν γουστάρει να σωθεί. Η ημέρα αυτή. Άλλος ο Σωτήρης, ο Σωτήρας, και άλλος ο Γίγαντας, ο άσωτος, που σου λέει παρατάτε με ρε μαλάκες με τις γκρίνιες σας για το τι θα κάνω. Δικαιωμά σας να θέλετε να σωθείτε εσείς. Παρακαλώ σε ένα λεπτό, θα διακόψουμε να ολοκληρώσω ένα λεπτό για να πέσουν τα διαφημιστικά. Εγώ δεν θα πάρω και γι' αυτό μου κολλάτε. Αυτός είναι ο άσωτος και γι' αυτό ο Χριστός έκανε την παραβολή του ασώτου ιού. Και όχι για την μαλακία που λένε ότι πρέπει να είσαστε ελεήμονες και στους ασώτους, σε αυτούς που ξεφεύγουν από τον ισιοδρόμο. Εισιτήρια και αυτό κόβει στη ζωή. Οι άσωτοι κόβουν στη ζωή. Διακόπτομαι για ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την ανάγνωση του κατάπτυστου κειμένου του πορνοπεριοδικού Μαξ. Έτσι λοιπόν γράφει ο Αποδυτηριάκιας ο συγκεκριμένος, ο οποίος δεν τολμούσε να βάλει το όνομά του, ότι λέγεται Νικόλαος Καραγιαννίδης, διότι το να είσαι άθεος είναι δικαίωμά σου και να δηλώνεις άθεος, αλλά το να είσαι βλάσφημος και να βλασφημείς τον αρχηγό ενός έθνους
και μάλιστα με ψευδώνυμο και δεν τολμάς να αναφερθείς να υπογράψεις, διότι αφού τα ισχυρίζεις αυτά και τα πιστεύεις, βάλε και την υπογραφή σου αν τολμάς. Αλλά μέσα από ψευδώνυμο και μετά να αποκαλυφθείς, κύριε Νικόλε Καραγενίδη, αυτό δηλώνει θρασιδηλία. Λοιπόν, αλλά όλοι εσείς που βάλετε εναντίον του έθνους των ιερών και των οσίων, τέτοιου είδους άτομα είστε και υποχείρια των σκοτεινών δυνάμεων που μέσα από πακέτα γίνεστε εκδότες, γίνεστε διευθυντάδες, γίνεστε εκδότες του φύλαθλου, των εφημερίδων, περιοδικών και δεν συμμαζεύετε. Λοιπόν, έτσι θα κάνετε τα λεφτά εν μία νυχτή, ξαφνικά από δημοσιογραφίσκοι που ήσασταν ξαφνικά εκδότες, γιατί εμείς γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, κύριε Νικόλε Καραγιαννίδη. Λοιπόν, αυτά ως προς το θέμα για τον αποδυτηριάκια. Λοιπόν, ο κύριος αυτός ασχολείται με το ποδόσφαιρο και έχει τον φύλαθλο, την εφημερίδα, την αθλητική. Λέει λοιπόν ότι με ποιους ρε να ασχοληθεί ο Ιησούς Χριστός και για ποιο να κάνει δικημνία. Με τον άσωτο φυσικά που πάει στα μπουζούκια και ανοίγει σαμπάνιες και όχι με τον μαλάκα που τον δουλευτή που δεν παραγγέλνει ούτε πορτοκαλάδα με ανθρακικό. Τον άσωτο γουστάρει ο Χριστός. Ακούτε. Τον άσωτο που γεμίζει τα πρωτοσέλιδα και όχι τον αντιπαθητικό όπως τον παρουσιάζει στην παραβολή του για τον δουλευτή γιο αδελφό του ασώτου. Και δεν είναι τυχαία η συμπάθεια που δείχνει στον άσωτο ο Ιησούς. Διότι ο Ιησούς ήταν ο νούμερο ένα σούπερ στάρ της ασωτείας και έτσι έφτιαξε και μια παραβολή για τον εαυτόν του. Ποιος θα ασχολούνταν σήμερα με τον Χριστό αν έφτιαχνε πολυκατοικίες ή το μετρό της Αθήνας? Ούτε ζωγράφος ήταν ο Χριστός, ούτε ηθοποιός και ποιητής, ούτε δούλευε στα τρόλεϊ, ούτε τα βράδια τραγούδαγε σε καψουρομάγαζα. Μεγαλοδύναμος ήτανε, παντοδύναμος ήτανε και αλίμονο και αν δούλευε. Άσωτος ήτανε και ήρθε να σώσει τους σωτήριδες. Ακούτε χαρακτηρισμός. Ήρθε λοιπόν να σώσει τους σωτήριδες. Ο Χριστός δηλαδή έτσι είναι, δεν έμαθε καμία τέχνη. Και τι να έκανε? Δηλαδή να μάθαινε τη δουλειά του θετού του πατέρα, να φτιάχνει κανένα ντουλάπι και καμιά συμφωνιέρα, να ντύνει καμιά καρέκλα και να γυρίζει στους δρόμους να φωνάζει ο καρεκλάς? Οι άσωτοι δεν κάνουν για επιχειρηματίες. Στην παραβολή το Χριστός δείχνει συμπάθεια στον άσωτο ιό, επειδή και ο ίδιος ο Ναζωραίος ήταν μάγκας και ταΐς και η πρώτη τεμπέλα. Λοιπόν, όπου τον βρείτε αυτόν τον κύριο ή τον δείτε μπροστά σας, φτύστε τον. Γιατί θα τον δείτε μπροστά σας. Σας είπαμε ποιος είναι ο κύριος Νικόλος Καραγιαννίδης. Φτύστε τον και αυτόν και στο περιοδικό Max να μαζευτείτε, να διαμαρτυρηθείτε έντονα για τα κατάπτυστα αυτά κείμενα που τολμούν και δημοσιεύουν οι κύριοι αυτοί. Στείλτε έντονα τη διαμαρτυρία σας, διότι αυτοί αυτό φοβούνται, την αντίδραση και την αφύπνιση. Και όσο εμείς κοιμόμαστε και δεν μιλάμε, τόσο αυτοί αλωνίζουν ελεύθερα. Λοιπόν, γι' αυτό τον λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι ζωντανή είναι εκπομπή, να... λοιπόν, διακόπτω με παρακαλώ, διότι ο κύριος Καμένος δεν μπορεί να περιμένει, διότι έχει κάποια επίγουσα δουλειά, και θα βγάλουμε το πρώτο τηλεφώνημά μας για να τον ρωτήσουμε για το θέμα. Παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα κύριε Δράκη. Καλησπέρα σας κύριε Καμένε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να μεγαλώσει. Και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε το θέμα της ειδικής Σέγγεν. Είμαστε πολλοί. Είμαστε ίσως λίγοι μες στη Βουλή που έχουμε αντιληφθεί το τι ακριβώς γίνεται. Αλλά θέλω να σας διαδώσω ότι σιγά σιγά με την ενημέρωση, με τα φυλάδια που αποστέλλονται, με τις πρωτοβουλίες που παίρνονται ιδιαίτερα από κληρικούς, έχει αρχίσει πλέον ένα κύμα αντιδράσεως, το οποίο όμως θα πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό την ημέρα της συζητήσεως της συνθήκης Σέγγεν και του νομοσχεδίου αυτού έξω από τη Βουλή. Εμείς μέσα στη Βουλή θα κάνουμε τον αγώνα μας. Να σας ρωτήσω κύριε Καμένε, εάν είσαστε εγνώστης, αν λάβατε γνώση για το έγγραφο που στείλαμε για την καταγγελία και την εξώδικη διαμαρτυρία προς όλους τους βουλευτάς και σε εσάς σε στείλαμε, το είπαμε και στον κύριο Γιακουμάτο αυτό, εάν παραλάβατε την εξώδικη διαμαρτυρία για να θέσετε περώτηση, κάποια ερώτηση στη Βουλή για την κατάπτυστη αυτή βλασφημία, γιατί στείλαμε και μέχρι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι με τον κύριο Γιακουμάτο είμαστε σε πλήρη αρμονία στις ενέργειες τις οποίες κάνουμε.
Έχουν, θα δείτε κάποιες συνεργίες που θα γίνουν, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τις ανακοινώσουμε εκ των προτέρων. Έτσι και έτσι σας έχω πει και εσάς ότι θα είμαι και στη δίκη του κλικ μάρτυρας κατηγορίας μαζί σας. Αυτό, κύριε Καμένα, να μου επιτρέψετε να πω ότι αναδεικνύει το ελληνοορθόδοξο ήθος και ύφος σας. Με το καθήκον μου είναι απέναντι στην πατρίδα μου και στον και σημείο. Είναι γνωστό, είναι γνωστές οι θέσεις σας και ευχαριστούμε για την παρέμβαση που κάνετε. Αλλά να ξέρετε ότι επειδή δεν μας έχει μείνει κανείς, μας έχει μείνει ο κύριος από το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο είναι πλέον αντιχριστιανικό, ανθεληνικό, είναι κραυγαλαίο πλέον οι θέσεις δηλαδή του ελληνικού κοινοβουλίου ως προς τα θέματα Ελλάδα και Ορθοδοξία. Αλλά θέλω να πω ότι οι μεμονωμένες περιπτώσεις όπως είσαστε εσείς με τον κύριο Γιακουμάτο, και δεν ξέρω αν υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι, αλλά μέχρι στιγμής εσείς παρελάβνετε στα κανάλια μας και μιλάτε για Ελλάδα και για Ορθοδοξία. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, ήδη δεν θα σας πω ονόματα αυτή τη στιγμή στον αέρα, μάλλον να σας πω. Είμαστε μια κοινωνική με τον κύριο Μελά και με τον κύριο Νικολόπουλο και με τον κύριο Δεσδεβάνη, με αρκετούς συναδέλφους βουλευτές από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και από την άλλη μεριά του Πασόκ υπάρχουν ορισμένοι και ο κύριος Παπαθεμελής έχει αρχίσει να κάνει κάποιες επαφές. Θα υπάρξει μια αντίδραση, αν θέλετε, από βουλευτές ανεξαρτήτως κομμάτων μέσα στη Βουλή για το θέμα της συνθήκης του Σέγγεν. Σέγγεν, αλλά και της αναρτήσεως της εικόνας του κυρίου Μόρισου Χριστού. Ακριβώς. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το 1993, όταν πρωτοβγήκα εγώ βουλευτής, έγινε μια προσπάθεια και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον πρόεδρο της Βουλής μάλλον, μια παράσταση για να μπει η εικόνα του κυρίου Μόρισου Χριστού μέσα στη Βουλή και η ελληνική σημαία. Είναι δε παράξενο το πώς είναι δυνατόν το μόνο κοινοβούλιο που να μην έχει τη σημαία και το σύμβολο της πίστης να είναι το ελληνικό κοινοβούλιο. Έχει δε, υπάρχει, αν το έχετε προσέξει, υπάρχει και ένα μασονικό σχήμα πάνω από το κεφάλι του Πρόεδρου της Βουλής. Μόνο μασονικά σχήματα υπάρχουν εντός της Βουλής, δυστυχώς, κύριε Καμένα, τα έχουμε προσέξει. Παρόλες τις επιστολές που έχουμε κάνει, παρόλες διαμαρτυρίες, δεν έχει γίνει τίποτα. Θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια να πάρει πρωτοβουλία το Προεδρείο της Βουλής να αναρτηθούν τα σύμβολα. Εάν δεν γίνει αυτό, έχουμε την υποχρέωση να το πράξουμε μόνοι μας. Αυτό, κύριε Καμένα, είναι πολύ παρηγορό. Το ακούμε από στόμα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, όπως το ακούσαμε και από τον κύριο Γιακουμάτο προηγουμένως, και ο ελληνικός λαός, νομίζετε, το κρατάει αυτό και αναμένει τη συγκεκριμένη σας κίνηση που θα κάνετε. Την αναμένει, και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή η εκπομπή είναι μισή-μισή σήμερα, δεν προλαβαίνουμε, θα αναφερθούμε στη συνθήκη Σέγγεν. Θέλω να σας κάνω και μία ερώτηση για το θέμα του κατάπτυστου αυτού εγγράφου που υπεγράφηκε. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έμαθε, διότι αν γινόταν δημοψήφισμα δεν υπήρχε περίπτωση να συνενέσει ο ελληνικός λαός στο σφράγισμα σε αυτή την καταδίκη και στον εφιάλτη που έρχεται. Μιλάμε για μπλόκο ανθρώπων προσαφανισμών, είναι η συνθήκη της ΓΑΤ και η βίβλος η μαύρη, όχι η λευκή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι δυστυχώς αρκετά από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, αρκετές από τις εφημερίδες, ελέγχονται από διάφορα σιωνιστικά κέντρα. Λυπούμαι που το λέω, αλλά βρισκόμαστε σε μια δικτατορία κάποιων μέσων μαζικής ενημερώσεως που κινούνται αυθαίρετα, που κινούνται ανθεληνικά και που δεν αφήνουν φωνές τέτοιες που έχουν να κάνουν με ενέργειες κατά της ορθοδοξίας, κατά του ελληνισμού, να βγαίνουν προς τα έξω. Μάλιστα. Μάλιστα, οι εντός εισαγωγικών μεγάλες εφημερίδες αποφεύγουν να ασχολούνται με τέτοια θέματα. Δεν θα σας κρύψω ότι οι πρωτοβουλίες που έχουν πάρθει είναι πάρα πολλές και από αρκετούς βουλευτές. Από πολλούς βουλευτές. Δηλαδή, πολλούς. Μιλάμε για 20-30 βουλευτές οι οποίοι έχουμε κάνει κινήσεις, έχουμε βάλει υπογραφές, έχουμε στείλει επιστολές. Ναι, αλλά δεν τους έχουμε δει στα κανάλια να καταγγέλουν και να βγαίνουν όπως έκαμε και ο κύριος Αλαμπάνος, ο οποίος κύριος Αλαμπάνος. Έχει, μόνο ναι. Στο κανάλι το δικό σας και σε κάποια άλλα λίγα κανάλια μπορούμε να μιλάμε ελευθέρως. Μην νομίζετε ότι όταν αρχίζουμε να μιλάμε αυτά δεν αντιμετωπίζουμε. Άρα έχετε επιπτώσεις. Σας κυνηγάνε, σας προφυλακίζουν όπως και εσάς σας χτύπησαν στη Θεσσαλονίκη, νομίζω που ήσασταν. Ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεχθήκατε επίθεση. Αυτά οι ιδέες, ξέρετε, είναι σαν τα καρφιά. Όσο περισσότερο τις χτυπούν, τόσο πιο βαθιά σφινώνονται στον τοίχο. Λοιπόν, μας δίνουν δύναμη και νομίζω ότι μας κάνουν αρκετά καλό. Διότι έτσι δυναμώνει ο αγώνας μας, άνθρωποι μπαίνουν σε αυτόν τον αγώνα. Είναι όμως σημαντικό, κύριε Δουράκη, και σε αυτό θέλω να βρεθώ και στους τηλεθεατές σας και σε εσάς. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν όλοι ότι η δύναμη της ορθοδοξίας του ελληνικού λαού, του ορθόδοξου λαού, είναι μεγάλη. Πρέπει έξω από τη Βουλή να μαζευτεί αρκετός κόσμος. Τότε θα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να μας χαρακτηρίσουν ως γραφικούς
καταλάβουν, ναι, ναι, θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον ορθόδοξο ελληνικό λαό απέναντί τους και στις επόμενες εκλογές, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών των 4,5 ετών που απομένουν για την κοινοβουλευτική τετραετία. Λοιπόν, θα πρέπει πλέον να αντιληφθούμε όλοι μας ότι θα τελειώσουν τα ψέματα. Δεν είναι πλέον η ώρα που θα πρέπει να καθόμαστε από το σπίτι μας, απλώς να σκεφτόμαστε, απλώς να καταγγέλουμε. Έτσι. Ήρθε η ώρα της κινητοποίησης. Δεν είναι δυνατόν για 10.000 δραχμές. Του ξεβολέματος, κύριε Καμένε, του ξεβολέματος. Δεν είναι δυνατόν για 10 και 20 και 50.000 δραχμές να κλείνει η Αθήνα, να γίνονται διαδηλώσεις και για ένα τέτοιο θέμα σοβαρό, το οποίο δεν έχει πίσω δρόμο. Εάν υπογραφεί η συνθήκη, εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το σταπάρισμα είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα έχουμε σε άλλες μορφές πάλι. Μα είναι ναζιστικού τύπου η συνθήκη Σέγγεν και είναι προγράμματα δουλείας, πείνας, τρέλας και θανάτου που πρέπει να τα καταγγείλετε πρώτοι εσείς, κύριε Καμένο. Ακριβώς. Λοιπόν, η συνθήκη. Και πέραν αυτού, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι δεν είναι μια συνθήκη που υπογράφεται και συνεχεία, εάν κάποια υγιής κυβέρνηση έρθει ή μια πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου πρόσκαιρη, μπορεί να την πάρει πίσω. Εδώ, εάν φακελωθούν οι Έλληνες πολίτες, εάν πράγματι περάσουν τα σημάδια αυτά μέσα από την ταινία τη Λέιζερ στις ταυτότητες και γίνει το ηλεκτρονικό φακέλωμα, θα είναι ανεξέλεγκτο πλέον το πράγμα. Θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτά που προσέχουμε εμείς. Μάλιστα. Αλλά έχει να κάνει με τις υπερδημοκρατικές ευαισθησίες κάποιων, τις οποίες όμως τις έχουν για άλλα θέματα. Εδώ πέρα θα έχουμε ένα φακέλωμα των Ελλήνων πολιτών, στο οποίο θα έχει πρόσβαση ο κάθε χωροφύλακας Γερμανός, θα έχει πρόσβαση... Ολλανδός. Ολλανδός και... Όλη η Ευρώπη, ναι, όλη η βάρβαρη Ευρώπη. Ακριβώς. Και, ναι, και πέραν αυτού, εκείνοι που φτιάχνουν τα προγράμματα, μάλιστα, θα μπορούν να πιέζουν πολίτες και πολιτικούς. Εγώ κατέθεσα μία ερώτηση για το φακέλωμα του Υπουργείου των Οικονομικών, όπου εκεί ο κύριος Κόκαλης που φτιάχνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχει πρόσβαση στα οικονομικά αρχεία όλων των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, αυτό είναι φασισμός, κύριε Καμένε, φασισμός, ναζισμός και όλα τα ισμός, όπου τα κατασκεύασαν αυτοί οι εγκέφαλοι διαστροφικοί για να μπορούν να ελέγχουν και την αναπνοή μας ακόμα. Από μας θα εξαρτηθεί τώρα εδώ για να αποφύγουμε αυτό το πολυεθνικό στρατόπεδο Νταχάου. Αυτό ετοιμάζουμε. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Η Εκκλησία, επειδή μελετώ αρκετά το θέμα της Σέγγεν, έχει πάρει θέση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι λένε ότι αιρετικοί παλιμερολογίτες μόνο ασχολούνται με το θέμα αυτό. Βεβαίως. Η επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος. Μαζί την πήραμε. Ακριβώς. Ναι. Η Ιερά Σύνοδος, το επαναλαμβάνω, συγγνώμη δεν τα λέω για εσάς, τα λέω για τον κόσμο. Ναι. Η Ιερά Σύνοδος έχει πάρει απόφαση καταγγελίας της συγκεκριμένης συνθήκης. Όπως επίσης, ναι, και το σύνολο των μονών του Αγίου Όρους. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει, νομίζω, να κινητοποιηθούν και οι κληρικοί. Οι πάντες και συνωρίες αυτή την Κυριακή να ζητήσουν από τον ελληνικό λαό να κινητοποιηθεί κατά τις συγκεκριμένες συνθήκες και να αντιληφθούν και οι κυβερνώντες και εκείνοι που αν θέλετε έχουν παρασυρθεί, διότι εγώ δεν δέχομαι ότι όλοι είναι μέσα στο κύκλο μας και ότι όλοι υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, ανθεληνικά και αντιορθόδοξα. Όχι, βολεύονται, δεν τους αρέσει να ξεβολευτούν οι κληρικοί. Να σας πω κάτι, υπάρχουν, ναι, και ορισμένοι αν θέλετε στη Βουλή που έχουν παρασυρθεί. Αυτούς που έχουν παρασυρθεί θα πρέπει με τη δύναμη του ελληνικού λαού, με τη δύναμη της Εκκλησίας, να τους φέρουμε στον ίδιο δρόμο. Μακάρι, εμείς δεν έχουμε τη δύναμη, κύριε Καμένο. Ο Κύριος μας μπορεί να τους φέρει και να τους μεταστρέψει. Εμείς περνάμε τα μηνύματα και όσοι τα λαμβάνουν έχει καλώς. Όσοι τα απορρίπτουν είναι δικό τους το θέμα. Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν εδώ πέρα είναι ότι... Λίγο νωρίτερα. Ορίστε. Συγχωρέστε, μου βγήκα λίγο νωρίτερα στην εκπομπή σας, αλλά ναι, οι πράξεις που γίνονται και από εμάς είναι, ξέρετε, αρκετά έντονες και παλεύουμε μόνοι μας. Το ξέρω. Θα ήθελα όμως εδώ, πριν ολοκληρώσετε, κύριε Καμένε, να μας κάνετε κι άλλη μία καταγγελία να ακουστεί από το στόμα σας, διότι ουδής βουλευτής έχει βγει έξω ανοιχτά να πει τι σημαίνει Σέγγεν, να πει ότι ετοιμάζεται παγκόσμια αστυνομία η οποία θα ενσκύψει στη χώρα μας, γιατί διαλύονται τα αστυνομικά τμήματα και δεν έχει αστυνόμευση η Ελλάς και συνεχώς μας λένε ένα τμήμα πολυδύναμο, ένας αστυνομικός μόνος του. Αυτά είναι σχέδια που δεν έχει τολμήσει κανένας βουλευτής μέχρι σήμερα να αναφερθεί, γιατί διαλύονται τα σώματα ασφαλείας. Ουδής βρέθηκε να πει ότι όντως καταργείται η ελληνική αστυνομία, διότι εντός ολίγου θα έχουμε πολλών ειδών αστυνομίες και ειδικά τη Europol εντός των συνόρων και των εδαφών μας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα λέμε επανειλημμένος. Εγώ προσωπικά έχω καταθέσει αρκετές και ερωτήσεις και επερωτήσεις και έχω γράψει και άρθρα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά δεν περνάνε προς τα έξω, διότι έχει γίνει ένα ολόκληρο κύκλο που σταματά τις ελεύθερες φωνές να βγαίνουν προς τον ελληνικό λαό. Πώς δεν περνάει, αυτό που καταθέσατε τώρα μετράει και περνάει πάρα πολύ. Η ελεύθερη δίωδη
είναι λίγη και μία σημαντική είναι η δική σας και του τηλετώρα. Μην νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ελεύθερες διόδοι για να μπορεί κανείς να βγάλει. Ας είναι καλά ο Γρηγόρης ο Μιχαλόπουλος, ο ιδρυτής και ο γενικός διευθυντής. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά την αστυνομία, θα πρέπει να πούμε το εξής. Καταρχήν βλέπουμε μία μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εξευτελισμού των σωμάτων ασφαλείας. Έτσι. Και μάλιστα γίνεται μια προσπάθεια να φέρουν σε αντιπαράθεση τα σώματα ασφαλείας. Την αστυνομία, την ελληνική αστυνομία, με τους Έλληνες πολίτες. Έτσι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται και τα είδατε με το θέμα των αγροτών. Ναι. Όπου είδαμε δυστυχώς να υποχρεώνουν τους αστυνομικούς να σκάνε τα λάστιχα, να ρίχνουν ζάχαρη μέσα στα. Δεν νομίζω, κύριε Καμένο, ότι το κάνανε Έλληνες αστυνομικοί. Τη συγκεκριμένη κίνηση, το κόψιμο όλων αυτών των τρακτέρ και όλα αυτά, υπάρχουν πράκτορες μέσα όπως υπήρχαν και τότε που κάνανε την επιχείρηση στους τσιγκάνους με τις κουκούλες κλπ. Αυτά δεν είναι συστήματα ελληνικά τα δικά μας. Γιατουράκη, ναι. Αυτή μια καταγγελία που θα σας κάνω. Ο επικεφαλής των δυνάμεων, επάνω των ειδικών δυνάμεων, θα σας πω το όνομα του κ. Χριστοφαραΐζης. Χριστοφαραΐζης έχει έναν αδελφό στην αστυνομία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί, κατά το παρελθόν, από τα χαρτιά στα χέρια μου, ότι είχε συμμετέχει σε σατανιστικές τελετές. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται. Τα έχουμε πει, έχουν ενημερωθεί και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και θα πρέπει να υπάρχει αντίσταση. Δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή να πέσει, αν θέλετε, σε αυτή την οδό που τον οδηγούν, να έρθει σε αντιπαράθεση με την ελληνική αστυνομία, την οποία προσπαθούν να την καταστήσουν τμήμα μιας διεθνούς αστυνομίας και, αν θέλετε, αργότερα τμήμα του λεγόμενου κυβερνοχώρου. Ναι. Διότι βλέπουμε μέσα, και αυτά είναι τραγικά, έχω πράγματι σοκαριστεί, διότι κάνω μια έρευνα σχετικά με το ίντερνετ αυτή την εποχή. Η παιδική πορνεία, ο σατανισμός, περνάνε μέσα από το ίντερνετ και εκεί, δυστυχώς, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Δεν μπορεί να κόψει την πρόσβαση. Μα ξέρανε γιατί τοποθετήσανε και εγκατέστησαν το ίντερνετ στην Ελλάδα. Το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ίντερνετ είναι το μεγαλύτερό τους όπλο, κύριε Καμένε. Αυτό το όπλο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εμείς για τους ναι. Δηλαδή, θα πρέπει άνθρωποι της Εκκλησίας, οι οποίοι έχουν βαθιές γνώσεις, να δημιουργήσουν την πληροφόρηση εκείνη προς την νεολαία και μέσω του ίντερνετ, ώστε να αντιμετωπίσουν αυτή την προπαγάνδα. Θα τους πολεμήσουμε με τα δικά τους τα όπλα και θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη, διότι η παγκόσμια κοινή γνώμη, έχετε υπόψη σας, διαμορφώνει ένα κλίμα και στις χώρες εκείνες που έχουν γίνει υποχείριο συγκεκριμένων κέντρων. Θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι και πρέπει όλοι μας να κάνουμε την προσπάθειά μας, να διαθέσουμε από το χρόνο μας και από τις γνώσεις μας και ιδιαίτερα οι γέροντες της Εκκλησίας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σπίθα φλόγα και τη φλόγα πυρκαγιά. Αμήν και πότε, αρχηγός μας και ηγέτης και οδηγητής είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, είναι γνωστό αυτό. Αυτός οδηγεί τον αγώνα. Και πιστεύω ότι τον ευλογεί, διότι και τον ευλογεί, ναι. Ο πόλεμος που γίνεται είναι πράγματι πολύ μεγάλος, αλλά κατά έναν παράξενο τρόπο όλοι από αυτόν τον πόλεμο βγαίνουμε ακόμα πιο δυνατοί. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και την κατάθεση που κάματε. Ευχαριστώ για τις προσπάθειες σας. Ευχαριστώ, χαίρετε. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε τις καταθέσεις του κυρίου Καμένου. Ακούσαμε λοιπόν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι γνωστός για τις θέσεις του και βεβαίως έχουν προσπαθήσει αυτοί οι κύριοι επανειλημμένως να τον γελιοποιήσουν, να τον περιθωριοποιήσουν, να τον χλεβάσουν. Είναι γνωστά τα σενάρια και οι μεθοδεύσεις όλων αυτών των νέων εποχητών, ώστις είτε είναι αυτός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, είτε ένα απλός πολίτης, είτε είναι ιερέας, είτε είναι οτιδήποτε, θα τον χαρακτηρίσουν και θα θελήσουν να τον υποτίθεται, να τον χλεβάσουν ως γραφικό και όλα αυτά που του κολλάνε μεσαιωνιστή, καθυστερημένο. Αλλά δεν μας δείξαν όμως αυτή τη χρεοκοπία που βλέπουμε καθημερινά και παρελάβουν από τα κανάλια μας, τη χρεοκοπία αυτή. Αυτή την εικόνα της κολάσεως έχουμε πιάσει πάτο, κυρίες και κύριοι. Το έχετε καταλάβει ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και αν εμείς δεν ενεργοποιηθούμε, τα σχέδιά τους καθυστερούνε. Δεν θα περάσουνε όταν οι Έλληνες αντιδράσουνε. Αυτοί τους αντιδρώντες φοβούνται. Και τους φοβούνται πάρα πολύ. Λοιπόν, έξω λοιπόν η χώρα πρέπει να φύγει τάχιστα. Όχι στο Μάστριχτ, όχι στο Σέγγεν, γιατί θα πούμε παρακάτω τι σημαίνει Σέγγεν. Λοιπόν, τα προγράμματα και το σφράγισμα των Εβραίων Σιωνιστών που τα μεθοδεύουν αιώνες τώρα, η εξάπλωση σε αυτού του συστήματος της κωδικοποίησεως και της εφαρμογής ταυτότητος προϊόντος έμψυχο και άψυχο υλικό, δεν είναι τυχαίο. Από το 1967 εργάζονται, και είναι να τους θαυμάζει κανείς, ακατάπαυστα
έτσι, στα εργαστήριά τους, στο Τέξας, στην Αμερική. Έχουμε και μια κασέτα φοβερή που μας ήρθε στα χέρια μας. Και θα πιστούν όλοι αυτοί οι κύριοι που αντιδρούν τώρα στο Σέγγεν όταν μεταγλωτιστεί η κασέτα αυτή και προβληθεί. Και θα δείτε τον εφιάλτη που έρχεται η διεισόμαση και που τον καταγγέλουν ανοιχτά Αμερικάνοι. Οι ίδιοι Αμερικανοί τον καταγγέλουν. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο κύριος χρησιμοποιεί τα όργανα των Εβραίων, οι οποίοι νομίζουν ότι θα διαφημίσουν δι' αυτού του τρόπου τη νέα εποχή και την τάξη πραγμάτων, και στρέφεται μπούμεραγκ εναντίον τους γίνεται, διότι αφυπνίζονται οι λαοί και βλέπουν το σύστημα αυτό το ανελεύθερο που προσπαθεί να εδραιωθεί και να δημιουργήσει κοινωνίες κατευθυνόμενες, ρομποκόπ, ανθρωποειδή, τα οποία θα ελέγχονται και τη νύχτα στον ύπνο τους και στο ξύπνιο τους και η τροφή τους. Θα μας διατάζουν αυτοί οι κύριοι εάν παραλάβουμε το μικροτσίπ το πυρηνικό που θα μολύνει όλο μας το σώμα, το βιοκύκλωμα αυτό, είτε μικροτσίπ είναι μικροτσίπ είτε βιοκύκλωμα, πυρηνική μπαταρία μικρή, το κεφαλάκι της καρφίτσας που θα το δείτε αναλυτικά στην έγχρωμη βιντεοτενία που ετοιμάζομαι, ώστε δεν θα μπορέσει πλέον κανείς να πει ότι κάτι τρελή τα λένε αυτά. Ήδη οι κύριοι, οι νεοταξίτες και οι νεοεποχίτες, τα διαφημίζουν κατά κόρον στην Αμερική. Λοιπόν, θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι ΟΚ σημαίνει εκτροφείων φουσκωμένων ζώων και τρελών αγελάδων. Τα ζώα μας ήταν μια χαρά. Βλέπετε ότι ο Κύριός μας, πριν έρθει το σφράγισμα σε εμάς, μας προειδοποιεί μέσω του Ζωικού Βασιλείου και μας λέει προσέξτε, θα πάθετε το ίδιο. Τα ζώα σφραγιστήκανε στο δεξί αυτή για να μπορέσουν να εξοντώσουν τα περισσότερα εξ αυτών, ώστε να μην υπάρχει αυτονομία και πηγή τροφοδοσία στα έθνη, να πεθάνουν δι' αυτού του τρόπου πατώντας τα κομπιούτερ αυτή που, του μακρόφεν και από τους συγκεκριμένους κτηνιάτρους και νομοκτηνιάτρους που τα επισκέπτονται στις μονάδες. Θα δείτε και αυτό το συγκλονιστικό μεθαύριο ντοκουμέντο, πρώτα ο κύριος και περιμένουμε να το μεταφράσουμε, εγώ με κάποιον φίλο μου το μεταφράζομαι προσωπικά, λοιπόν, αλλά είναι επίπονη προσπάθεια και θα κάνετε υπομονή για να δείτε ένα ντοκουμέντο που θα, όχι θα ανατριχιάσετε, θα βλέπετε φιάλτες το βράδυ, για να δείτε τι κοινωνίες ετοιμάζουν οι κύριοι αυτοί, τι σημαίνει εψιλον-εψιλον, τι σημαίνει Μάστριχ, τι σημαίνει Σέγγεν, και δεν εσχύνονται αυτοί στο ελληνικό κοινοβούλιο που υπέγραψαν τη συνθήκη αυτή. Δηλαδή υπέγραψαν την καταδίκη μας. Αν θέλετε κύριοι εσείς να σφραγιστείτε και να γίνετε ρομποκόπ και να ελέγχουν την αναπνοή σας οι κύριοι αυτοί, είναι δικαίωμά σας. Πηγαίνετε και συνταχθείτε από την άλλη πλευρά του Ισραήλ και πηγαίνετε μαζί με αυτούς. Και ασπαστείτε και το 666 και φιλήστε και το φίδι στο στόμα και καβαλήστε και περάστε του the other side of the darkness που λέει και το, έργο που έχουν γυρίσει, η παραγωγή εβραϊκή, και φιλήστε το και καβαλήστε το φίδι στο στόμα και πηγαίνετε με τον πατέρα σας στο διάβολο αγκαλιά και αλαμπρατσέτα. Εμείς δεν επιθυμούμε να λάβουμε ταυτότητα από χριστιανοποίησης. Θέλουμε λοιπόν εδώ να πούμε ότι εχθρός της Ορθοδοξίας και των λαών είναι η ΟΚ, όπως και μέγιστος εχθρός του ελληνικού έθνους. Αυτό απεδείχθη ούτως ή άλλως, είδαμε την κατάσταση των αγροτών. Οι Έλληνες έχουν σφράγισμα χριστιανικών. Το σφράγισμα του Σωτήρος Χριστού με το Άγιον Βάπτισμα και το Χρίσμα. Δεν επιδεχόμεθα λοιπόν και δεν αποδεχόμεθα σατανοκρατικό αντισφράγισμα, δηλαδή ξεβάφτισμα και ξεμύρωμα, διότι όποιος παραλάβει τις ταυτότητες, τηλεκάρτες και είναι συλλέκτης τηλεκαρτών και αρχίζει και συλλέγει κάρτες πιστωτικές, κάρτες υγείας, κάρτες άδειες οδηγήσεως και όλα αυτά, αμέσως δαιμονίζεται. Μεγάλο κακό έρχεται στις οικογένειες των χριστιανών βαπτισμένων Ορθοδόξων που αποδέχονται τις κάρτες τις συγκεκριμένες. Ή θα σας χτυπήσει στο παιδί σας, ή θα χτυπηθείτε εσείς οι ίδιοι, ή θα χτυπήσει την οικογένειά σας. Δεν είναι επεξεγέλασε το 666 που μερικοί κληρικοί έσπευσαν να το φευροποιήσουν ή να το γελιοποιήσουν και να συνταχθούν μετά των ανώμων. Έτσι, διότι είναι οργανά τους, διότι έχουν μεγάλους μισθούς στα πανεπιστήμια, διότι προωθούνται σε θέσεις κλειδιά, διότι είναι προδότες, διότι είναι επαγγελματίες κληρικοί και δεν τους ενδιαφέρει. Μα δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση του ποιμνίου του πιστού λαού, ώστε να προστατευθεί το ποιμνίον από τον εφιάλτη αυτό που έρχεται. Μας παραδίδουν και ο Κυριός μας, μην το ξεχνάμε αυτό στην Ιερά Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεολόγου, είχε πει ότι και η εκλεκτή πλανηθώσει. Λοιπόν, υπάρχουν και βιβλιαράκια που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό και εδώ πέρα έχω ένα συγκλονιστικό φυλάδιο και μία μελέτη
του πατρός Θεοδωρίτου Πάρου, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο φυλάδιο στον Αγιορείτη. Μου ήρθε σήμερα ο Αντίχριστος, αριθμός 666 και η ανησυχία των χριστιανών. Λοιπόν, η ανησυχία των χριστιανών, υπάρχει κάποιος Βολουδάκης συγκεκριμένος, τον ονομάσαμε κάποιος ιερέας, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο παραπλανητικό για να πλανήσει τις ορθόδοξες ψυχές και να τους ρίξει στην παγίδα. Και του απαντά ο πατήρ Θεοδωρίτος Πάρου, και μπράβο του. Του απαντά, είναι ένα συγκλονιστικό τετρασέλιδο, όπου τον κάνει με τα κρεμμύδια τον κύριο Βολουδάκη. Φαίνεται ανοιχτά ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πράκτορ. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όλοι οι κύριοι Βολουδάκηδες, οι οποίοι φέρουν ιερό σχήμα και φοράνε τα ράσα και που προτρέπουν, είτε είναι αυτοί απλοί ιερωμένοι είτε είναι αρχιερείς, απομακρυνθείτε τάχιστα από αυτούς, διότι αυτοί που θα σας προτρέψουν να παραλάβετε ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα και όλοι αυτοί, όλο αυτό το σύστημα να αποδεχθείτε, είναι πράκτορες δικοί τους. Οργανωμένα είναι τα θέματα, ούτως ή άλλως, και στα πρωτόκολλα το λένε, το ιερατείο των χριστιανών θα χρησιμοποιήσουμε, λένε οι θεοκτόνοι Εβραίοι, για να πιστεί ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, προσέξτε, μετεταμένες τις κεραίες σας, και μην επαναπάβεστε και λέτε, εγώ μα θα χάσω το μισθό μου, να τον χάσει χίλιες φορές, να πεινάσεις. Γιατί να μην πεινάσεις. Εδώ πώς θα αποκτήσω με την αιωνιότητα και των στέφανων της ζωής, εάν δεν είμαστε διατεθειμένοι για το μαρτύριο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, δεν είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ούτε μία τόση δαθυσία. Μα θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, γιατί αυτοί που θα σφραγιστούν εντός ολίγου θα πεθαίνουν σε φρικτούς πόνους, το λέει και αυτό μέσα, διότι από την πολλή ακτινοβολία, όταν θα δείτε την κασέτα που σας ετοιμάζομαι, την πολλή ακτινοβολία που θα δέχεται το κάθε άτομο κάθε φορά με τη χρήση της χειρός ή του κεφαλιού, του μετόπου, που θα τον αναγνωρίζουν τα υπέρυθρα μηχανήματα, την ακτινοβολία, θα γεμίσει κακό έλκος το δέρμα, συν το πυρηνικό, εκτός από το γραμμωτό που θα φαίνεται, συν το πυρηνικό από μέσα διοκύκλωμα μικροτσίπ, που θα μολύνει όλο τον οργανισμό, και θα πεθαίνουν σε φρικτούς πόνους αυτοί οι εσφραγισμένοι που θα νομίζουν ότι απέκτησαν την ευημερία και εξασφάλισαν τη διατροφή διαμέσου της γαστέρας. Λοιπόν, του στομάχου δηλαδή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν είναι επεξεγέλαση. Ήρθε ο καιρός να αποφασίσουμε, κυρίες και κύριοι. Ήρθε ο καιρός να αγωνιστούμε. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω τώρα, πριν διακόψουμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε άλλα 3 λεπτά, να πούμε ότι το ηλεκτρονικό ραδιενεργό όπλο των εχθρών είναι κατά του ελληνικού έθνους, αλλά και κατά όλων των εθνών. Είναι η εξόντωση των Ελλήνων εν ονόματι της προόδου, υποτίθεται, της αναπτύξεως, του εξυγχρονισμού, της νέας εποχής των εχθρών της Ελλάδος. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Είναι το αποτελεσματικότερο φωνικό όπλο των απογόνων των Εβραίων που εστάβρωσαν τον Χριστό. Θα συνταχθούμε λοιπόν εμείς με αυτά τα συστήματα. Εμείς θα αποδεχθούμε μόνον χειρόγραφες ταυτότητες ως έχει. Αυτές θα αποδεχθούμε. Θα διαμαρτυρηθούμε γραπτός, θα διαμαρτυρηθούμε στα πεζοδρόμια, έξω από τη Βουλή, όπως είπε ο κ. Καμένος, μεθαύριο που θα υπογράφεται το νομοσχέδιο της Σέγγεν, διότι βιάζονται να θεσμοθετηθεί για να μπορέσουν να προχωρήσουν γρήγορα, γιατί βλέπουν ότι εφυπνίζεται ο ελληνικός λαός, και αν δεν ψηφιστεί στη Βουλή, δεν το ψηφίσουν αυτοί οι κύριοι προδότες, δεν θα μπορέσει η αστυνομία της Γκεστάπο, της Ευρωπόλ, να έρθει και να παρουσιαστεί στην Ελλάδα και εντός των συνόρων μας. Πρέπει να θεσμοθετηθεί για να παταχθεί κάθε αντίσταση με την αστυνόμευση πλέον της Europol. Καταργείται παντελώς η ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε. Εδώ είπε ξεγέλασε. Και να είμαστε αποφασισμένοι να ανασκουμποθούμε και να μπούμε στον αγώνα με δύναμη και με θάρρος, διότι η νίκη είναι του Κυρίου μας, της Ορθοδόξου Ελλάδος, διότι κεφαλή της Ελλάδος και της Ορθοδόξου πίστεως είναι ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, θέλω λοιπόν εδώ να διακόψουμε για ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα διαφημίσεων και επανερχόμεθα. Και προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, στη συνθήκη Σέγγεν και στις καταθέσεις που κάνουν κατά καιρούς οι διάφοροι βουλευτές μας, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, όπως ήταν ο κ. Σαλαμπάνος, ο οποίος προχθές είπε ότι 3 τόμοι είναι στην ΚΑΤ, αυτό που είπαμε, η λευκή βίβλος, η μαύρη βίβλος, μας είπε ότι έχει τη διάθεση να ενημερώσει τον κόσμο τι σημαίνει Σέγγεν και ΚΑΤ. Και γιατί μέχρι σήμερα δεν τον έχετε ενημερώσει τον κόσμο, και γιατί ψηφίζετε στα μουλοχτά την άλλη εβδομάδα, εάν δεν έχει ψηφιστεί.
μάλλον δεν έχει ψηφιστεί. Την άλλη εβδομάδα ακούσαμε την κατάθεση του κυρίου Καμένου, ότι την άλλη εβδομάδα ψηφίζεται και κυρώνεται. Λοιπόν, γιατί δεν σταματάτε αυτά τα σενάρια περί επενδύσεων, εξυγχρονισμού, σύγκλησης και όλα αυτά, και δεν λέτε στον λαό την αλήθεια τι σημαίνει σύγκλησης? Πείνα, δυστυχία, δηλαδή να αγοράζω ακριβά και να είμαι λιτοδίαιτος, δηλαδή που σημαίνει να πεθαίνω όρθιος. Λοιπόν, να σταματήσετε αυτές τις φράσεις, όλες αυτές που συγχύζουν τον κόσμο, και να πείτε, κυρία Λαμπάνου, γιατί μαζί τα συνταξιδέψαμε, αν ενθυμίστε, πριν από 2 χρόνια στα Ιεροσόλυμα. Και μάλιστα θέλω να πω ότι μου έκαμε εντύπωση και η συμπεριφορά σας ως προς το θέμα του Παναγίου Τάφου. Συζητήσαμε αρκετά. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει να καταγγείλετε πλέον ανοιχτά τα πράγματα και να διαχωρίσετε τη θέση σας, εσείς που πιστεύετε σε Ιησού Χριστό, να καταψηφίσετε το νομοσχέδιο αυτό, να το φτύσετε κατά πρόσωπο για να ανασάνει και ο ελληνικός λαός. Διότι δεν είναι δυνατόν μόνο 2 κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να μιλάνε μέχρι στιγμής, ο κύριος Γιακουμάτος και ο κύριος Καμένος, και από την ομάδα του Πασόκ να μην μιλάει κανένας. Πού είναι ο κύριος Παπαθεμελής? Πού είναι ο κύριος Βαγγέλης Γιαννόπουλος, υποτίθεται γνωστός για τους αγώνες του τότε κλπ? Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης. Λοιπόν, και είσαστε ο μόνος που προέτρεψε και επέμενε και δώσατε και συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία και σε πολλές εφημερίδες ότι πολύ καθυστερούν οι Έλληνες και δεν θεσμοθετούν πλέον αυτή τη Σέγγεν. Λοιπόν, θέλετε, βιάζεστε να μας παραδώσετε, αλλά θα βρείτε μεγάλη αντίδραση. Λοιπόν, έπειτα βλέπουμε τις κοινωνικές ομάδες να αντιστρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα στη Γαλλία. Ακούσατε σήμερα τις ειδήσεις τι έγινε. Εστράφησαν οι ταλικέρδες εναντίον των αγροτών και οι αγρότες εναντίον, δηλαδή η μία κοινωνική τάξη εναντίον της άλλης τάξης, και δι' αυτού του τρόπου, όπως έστρεψαν τους αστυνομικούς εναντίον των αγροτών, θα γίνει ο αλληλοσπαραγμός, θα γίνει η αλληλοσφαγή, δηλαδή θα γίνει ένα κυλελέρ γνωστό που δεν θα αποφευχθεί αυτό, διότι αυτή τη στιγμή η ΕΟΚ και η ΕΕ εξοντώνουν τις πηγές της τροφοδοσίας μας. Και η γεωργία είναι και η κυριότερα πηγή τροφοδοσίας, είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Έτσι λοιπόν, επειδή οι Έλληνες θέλουν την παραδοσιακή γεωργία, η ΕΟΚ διατάζει τα προγράμματα της ΕΟΚ, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, καταστρέφουν την γεωργία, παραβιάζουν την φύση, δηλητηριάζουν την γη, παραλάσσουν τα φυτά, μολύνουν τα προϊόντα, αρρωσταίνουν τα ζώα μας, τις ζωοτροφές τα σφραγίζουν και τα τρελαίνουν, όπως θα τρελάνουν και εμάς όταν θα αποδεχθούμε τις κάρτες, θα υπέρ της σταδιακή δαιμονοποίησης και θα συνταχθούμε μετά τον ακαθάρτον μη γέννητο. Εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας μέχρι θανάτου. Και τους το λέμε, δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Όλα να μας τα πάρουνε, την πίστη να μην μας πάρουνε, κυρίες και κύριοι. Τον Θεόν μας, τον σφραγισμένο μέσα στην καρδιά μας το πλέγμα αυτό, δεν θα μας το πάρουνε. Την ψυχή μας την κρατάει εκείνος. Δεν θα αντιδώσουμε σε αυτούς τους χρεοκοπημένους, τους σατανοκράτες, τους αιωκικούς. Τους το λέμε να τα ακούσουν. Γι' αυτό ευνηδίως έπαυσαν την επιδότηση προς τους αγρότες, ενθυμίστε. Αφού τους δώσανε τα πακέτα και λοιπά, τι κάνανε? Οι τιμές των προϊόντων εμειώθησαν, έπεσαν. Τα δάνεια απαιτούνται πίσω με κίνδυνο η ΕΟΚ να πάρει τα χωράφια των αγροτών, να ξεριζώσει τις οικογένειές τους, τις περιουσίες τους, τα τρακτέρ τους, όλα. Και έτσι ο κατακτητής, ο δήθεν κατακτητής, να γίνει ο αγρότης απόδημος και ο κατακτητής να κυριαρχήσει και να δρεωθεί στα εδάφια, όπου οι πολυεθνικές θα βάλουν Πακιστανούς, θα βάλουν Αλβανούς, θα βάλουν όλο το συνοθήλευμα αυτό των φυλών, των αλλοεθνών και αλλοφύλων που έχει ενσκύψει στη χώρα μας, και οι Έλληνες δεν θα έχουν δουλειά. Έχουμε μία είδηση και άλλη μία είδηση από τον Αδέσμευτο, πριν βγάλουμε και το άλλο τηλέφωνο στον αέρα, όπου μας λένε ότι ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εχθές ή εχθές ή προχθές, ότι από εδώ και στο εξής, προσέξτε το καλά αυτό για να ξέρουμε τι μας γίνεται, Τούρκοι εργάτες θα μπορούν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Πρόσληψης λοιπόν στις εργατικές θέσεις, το εργατικό δυναμικό της χώρας, θα προσλαμβάνονται ως εργάτες Τούρκοι. Σας λέει τίποτα αυτό? Λοιπόν, γιατί εμάς μας λέει πολλά. Δι' αυτού του τρόπου λοιπόν προσπαθεί ο κύριος Σιμίτης να μην χαρακτηρίζει λαθρομετανάστες τους Αλβανούς για να τους νομιμοποιήσει στην Ελλάδα. Βλέπετε τα σχέδια πώς ολοκληρώνονται και από πού προέρχονται τα κακά, αφού οι προδότες και η προδοσία είναι εντός των πυλών. Λοιπόν, και σε λίγο βεβαίως οι Έλληνες θα μείνουν, εάν δεν αντιδράσουν όλοι εμείς,
θα μείνουμε και χωρίς στέγη και χωρίς δουλειά και χωρίς τροφή και καλά να πάθουμε, διότι δεν αντιδρούμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό φοβούνται, αυτή την αντίδραση. Φανταστείτε, φανταστείτε όλοι αυτοί οι βάρβαροι, σε λίγο Τούρκοι, Τουρκαλάδες, να τους βλέπουμε σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες που θα τους δούμε, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε Εβραίους και δεν θα δούμε Τούρκους. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να συσπηρωθούμε και να προετοιμαστούμε για αγώνες. Μέχρι εδώ το ξεβόλεμα, το βόλεμα, και ετοιμάζεστε για ξεβόλεμα. Θέλουμε λοιπόν εδώ να πούμε ότι μετά από αυτό, γιατί είπαμε ότι θα αναφερθούμε στη συνθήκη Σέγγεν, έχω να κάνω μία παράκληση, έτσι ταπεινά να παρακαλέσω το Ιερατείον, όποιοι ακούν τούτη την εκπομπή, να παραστεί αύριο εις την δίκη, να δώσει το παρόν. Αυτό θα είναι χτύπημα κατά των σκοτεινών δυνάμεων. Και θερμή παράκληση, γιατί με πήραν τηλέφωνα από όλο τον χριστιανικό κόσμο και από το Patreon και από το Νέον, θερμή παράκληση του Γενικού Διευθυντού προς το πρόσωπο του Γενικού Διευθυντού της Τηλετόρα και ιδρυτού του καναλιού, κ. Γρηγόρη Μιχαλόπουλο, τον παρακαλούμε να παραστεί, γιατί γνωρίζουμε την ευαισθησία του και στα θέματα βλασφημίας και στα θέματα αιρέσεων, να δώσει το παρόν αύριο και να τιμήσει δια της παρουσίας του των κυριών μας. Λοιπόν, και συνεχίζομαι. Εδώ λοιπόν, όταν βλέπουμε τέτοια επίθεση εναντίον των αγροτών και των πηγών της τροφοδοσίας μας, και ζητάει η ΟΚ να μειωθεί στο ελάχιστον, ώστε να μην είναι εμπόδιον οι αγρότες για τα περαιτέρω σχέδια, διότι όταν μειωθούν οι τροφές, όταν δεν υπάρχει αυτονομία, έτσι αυτόματα θα μπορούν να μας ελέγχουν και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι η ΟΚ πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ημών των χριστιανών, και πιστεύω ότι είναι η εχθρή της Ελλάδος πλέον, όπου μπήκαν να εξοντώσουν κάθε τι ελληνικό, να ξεριζώσουν τις πηγές τροφοδοσίας, την ταυτότητα την ελληνική, να διαστρέψουν την ιστορία μας, να μας τα πάρουν όλα με λίγα λόγια, και στο τέλος, ποιο θέλει το αποκορύφωμα, να μας φραγίσουν και να μας κάνουν ελεγχόμενα ανθρωποειδή. Έτσι στα δίκαια αιτήματα των αγροτών οι οκικοί τότε, θυμίστε, προέβαλαν την άδικο και απάνθρωπο ανθεληνική και βάρβαρη σατανοκρατική επίθεση. Σκληρότητα και άρνηση αντιμετώπισαν οι αγρότες, τον θυμίστε αυτό, εν ονόματι δήθεν των ψευδοπρογραμμάτων, των τρελών αγελάδων και όλων αυτών. Και βεβαίως και όλα αυτά είναι αντισυνταγματικά και παράνομα, και πώς περνάνε στη χώρα μας, γι' αυτό θέλουν να θεσμοθετήσουν τη Σέγγεν. Και είναι παράνομοι αυτοί οι κύριοι και εγκληματίες που καταστρέφουν και το εργατικό δυναμικό της χώρας και τις πηγές τροφοδοσίας. Λοιπόν, εδώ δεν επεξεγέλασε, εδώ είναι η Ελλάς, και θα τα βρουν σκούρα αυτοί οι κύριοι. Όσο έχουμε πνευμόνια και όσο μας μένει αντοχή και όσο υπάρχουμε και είμαστε ζωντανοί, θα παραμείνουμε Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν αποκηρύσουμε την ταυτότητά μας. Και γι' αυτό ορισμένοι κληρικοί να μην θορυβούνται και να λένε τι είναι τα λάβαρα αυτά και τι είναι οι σημαίες και είναι φεδρά όλα αυτά. Δεν είναι καθόλου φεδρά, κύριοι. Λοιπόν, δυστυχώς έχετε ξεχάσει ποια είναι η παράδοση, διότι αφού σπουδάσατε στα πανεπιστήμια της Γερμανίας και στα πανεπιστήμια της Ρώμης και στα πανεπιστήμια στην Ουνίτικη Σχολή της Ρώμης, πώς είναι δυνατόν να κρατηθεί παράδοση. Μοιραίος θα γίνετε κι εσείς οικουμενιστές και θα έχετε το οικουμενιστικό πνεύμα, γιατί αφού σπουδάζετε έξω, το έλεγε και ο Κόντογλο Μακαρίτης, την θέλουν εις την Εσπερία και σπουδάζουνε, εις την Δύση την σκοταδιστική και την άθεων. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν θα παρακαλώ να πάρουμε το τηλέφωνο, το δεύτερο τηλέφωνο, για να τον κύριο Ναξάκη, για να παρέμβει, για τα θέματα της βλασφημίας, να μας πει τις θέσεις του και τις απόψεις του, διότι είναι και μάρτυρα στην Ευρύνη Δίκη. Και θέλουμε να απευθύνουμε ένα μήνυμα, όλοι εμείς οι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί που αγωνιούμε, που προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, να κραυγάσουμε, να βγάλουμε κραυγή διαμαρτυρίας και αγωνίας. Και απευθύνομαι και προς εσάς, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο το τηλεοπτικό κοινό, αλλά προς τους υποτιθέμενους και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών δημοσιογράφους, οι οποίοι αύριο θα έρθουν, οι μισοί θα γελιοποιήσουν, θα χλεβάσουν, θα κάνουν αυτά που έκανε ο Τράγκας και ο κάθε κύριος Τράγκας και Τριανταφυλλόπουλος,
και θα προσπαθήσουν να υποβαθμίσουν και να γελιοποιήσουν το θέμα στα κανάλια τους. Να δείξουν τρελούς, ότι κραυγάζουν, ότι παίζουν μπουνιές. Έχω να απευθύνω έκκληση προς όλους εσάς, παρακαλείστε. Κόσμια, κοσμιότατα, θα καθίσετε στις θέσεις σας, δεν θα κραυγάζετε, ουδεμία διαμαρτυρία ήσυχα, και οποιοδήποτε θα παρέμβει, παρακαλώ να ολοκληρώσω μισό λεπτό, και οποιοδήποτε θα παρέμβει να κάνει προβοκάτσια θα θεωρηθεί προβοκάτορας ή θα φωνάξει δυνατά, εκτός εάν αναβληθεί η δίκη, οπότε θα έχουμε μια κοσμιοτάτη διαμαρτυρία διαλόγου. Έχουμε στην ανοιχτή μας γραμμή, στην τηλεφωνική σύνδεση, τον κύριο Ναξάκη, αρχιπλίαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Πώς είστε, κύριε Ναξάκη? Κύριε Βουράκη, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας. Και νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να γίνει ένας, θα λέγαμε, συνδυασμός ακριβώς από των ανθρώπων αυτών οι οποίοι μάχονται την Ορθοδοξία, και συγχρόνως είναι οι ίδιοι οι οποίοι μάχονται τα εθνικά μας θέματα. Πέστε μου την ιδιότητά σας, γιατί νομίζω ότι κάμετε κάποιον αγώνα μαζί με τον κύριο Καμένο, τον κύριο Βουνάτσο. Ακριβώς. Είναι η ομάδα η οποία είχε φτιαχτεί και συνεχίζει να υπάρχει για θέματα Ορθοδοξίας και Ελληνισμού, και συγχρόνως για τη στήριξη του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Που θέλει η UNESCO να παραλάβει τα εδάφη του Πατριαρχείου. Η UNESCO έβαλε πόδι, η UNESCO εκεί. Ακριβώς. Και αντιδρά και αντιστέκεται αυτός ο πραγματικός ακρίτας, ο Πατριάρχης Διόδωρος, μόνος του. Εδώ όμως το θέμα, κύριε Αντουράκη, είναι πολύ σύνθετο. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούν την Ορθοδοξία μιλάνε για σκοταδιστικό εκκλησιαστικό μεσαίωνα, μιλάνε για βαλσαμωμένους δεσποτάδες, κατηγορούν το μεγάλο και φωτισμένο ιεράρχη Δαμασκηνό της Κομωτινής, μιλάνε εναντίον της Ορθοδοξίας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι ζητάνε να παραδώσουν το Αιγαίο στους Τούρκους, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή θέλουν να αφοπλίσουν την Κύπρο και ουσιαστικά δρούν ως πράκτορες του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αποκαλούν τους μαχόμενους Κούρδους τρομοκράτες, καταγγέλουν και προσπαθούν να μειώσουν τη σημασία του αγώνα των Κούρδων, και συγχρόνως κατηγορούν και τους βουλευτές που μιλάνε για τα εθνικά θέματα ως σοβινιστές και πατριδοκάπηλους. Είναι γνωστοί αυτοί οι άνθρωποι. Εσείς μάχεστε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, κυρία Δουράκη, οι οποίοι χτυπάνε την Ορθοδοξία. Είναι μαζί, είναι ο Ρισκάρδος Ομερίτης, είναι ο Κύρκος, είναι ο Ανδρέας Πολιτάκης. Είναι γνωστοί άνθρωποι. Κύριε Ναξάκη, αυτοί οι κύριοι όλοι παριλάμβουν στα κανάλια με αρχηγό τον Γρηγόρη Βαλιανά, το πρόεδρο των Ομοφυλοφίλων Ελλάδος. Είναι γνωστοί για τις θέσεις τους ότι είναι ξέματος Εβραίοι, αλλά και μισέλληνες ανθέλληνες και πολέμοι. Ναι, αλλά κύριε Δουράκη, όμως αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν φωνή, έχουν κανάλια. Έχουν κανάλια γιατί είναι νεοεποχήτες και νεοταξίτες, και τα αφεντικά τους προωθούν και προωθούν τις θέσεις τους για να πιστεί ο ελληνικός λαός στη χρεοκοπία αυτή που κηρύσσουν οι κύριοι. Κύριε Δουράκη, δεν είναι τυχαίο η σύνδεση Ξομερίτη Πολιτάκη, περιοδικού ΜΑΤ που αύριο πρόκειται να του κάνουμε τη μήνυση. Είναι όλοι μαζί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνδυάζουν το χτύπημα εναντίον των εθνικών μας θεμάτων και εναντίον της Ορθοδοξίας. Είναι πάρα πολύ αυτό το θέμα, θα έλεγα, σύνθετο, που πρέπει να το κοιτάξει κανείς. Δηλαδή είναι ο ίδιος ο κ. Πολιτάκης ο οποίος στηρίζει την Τουρκία, στηρίζει δηλαδή το κράτος μαφία, το κράτος των ναρκωτικών. Εσείς κύριε Ναξάκη, να σας κάνουμε κάποια ερώτηση ως προς το θέμα του εκφυλισμού και της χρεοκοπίας των περιοδικών των συγκεκριμένων. Είσαστε γνώστης, διαβάσατε, σας δώσαμε το κείμενο. Καταγγέλλεται και καυτηριάζεται ανοιχτά τη μεθόδευση αυτή που γίνεται, διότι δεν γκρεμίζεται η συνείδηση, η δική μου και η δική σας, που είστε πλέον ολοκληρωμένος Έλλην και χριστιανός, λόγω εμπειριών και λόγω ηλικίας και λόγω καταστάσεως, αλλά γκρεμίζουν τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, και δημιουργούν γεννήτσες. Να γκρεμίσουν, κύριε Δωρά, την Ελλάδα. Η μόνη αντίδραση είναι μία πραγματικά συσπείωσης και δυναμική αντίδραση. Ήδη εμείς και με το Δημήτρη Βουνάτσο και με τον Πάνο Καμένο ξεκινήσαμε αυτή την αντίδραση, την δυναμική αντίδραση σε αυτή την προδοσία εναντίον των Σομερίτιδων, των Κύρκων, των Βαλιανάτων και ειδικά Τάκης Αλεξίου, Τάκης Μίχας,
Και όλοι αυτοί με τα ελληνικά ονόματα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ίδιοι άνθρωποι κατηγορούν ως τρομοκράτες τους μαχόμενους Κούρδους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, κύριε Αδουλάκη, που είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν ως σκοταδιστικό μεσαίωνα το φωτισμένο ιεράρχη Δαμασκηνό της Κομωτινής, το Δεσπότη. Αλλά ο Δεσπότης όμως στις 21 Μαρτίου θα έρθει στο Σπόρτινγκ να μιλήσει στη γιορτή των Κούρδων μαζί με τον Αρμενίων και τον Ελλήνων από την Κύπρο και από τη Βόρειο Ήπειρο. Και αυτόν τον άνθρωπο το κατηγορούν. Προσέξτε, δεν είναι τυχαίο. Εγώ το βλέπω, κυρία Δουράκη, ότι αυτό το πράγμα είναι ένα σύνθετο παιχνίδι που παίζουν αυτοί οι Ανθέληνες. Και αυτοί οι Ανθέληνες θέλουν ένα χτύπημα. Είναι ευτυχώς μία φωνή και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δώσατε την ευκαιρία από αυτό το βήμα να καταγγείλω στους τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή αυτά ακριβώς τα θέματα τα οποία τα ζήσαμε στο πετσί μας. Τα έζησε ο Μακαρίτης Θεόφιλος Γεωργιάδης στην Κύπρο. Ποιος ήταν ο Θεόφιλος Γεωργιάδης? Ένας απλός Έλληνας ο οποίος έμαθε τούρκικα, ήθελε να βοηθήσει τους Κούρδους για να απελευθερώσει το Μεταδάκλο και την Κερίνια συγχρόνως και βρέθηκε δολοφονημένο με 5 σφαίρες. Εμείς αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε μέσα εδώ στην Αθήνα από τις ομάδες των υποτιθέμενων Κούρδων μεταναστών που μας φέρνει και μας αδειάζει η Τουρκία στα νησιά μας, που επανειλημμένως εδώ πέρα όλες οι οργανώσεις των Κούρδων πατριωτών τους έχουν καταγγείλει ως πράκτορες και δεν γίνεται τίποτα. Κάποια στιγμή θα βρεθούμε περικυκλωμένοι εδώ μέσα. Χρειάζεται λοιπόν, κύριε Αδουλάκη, μια δυναμική αντίδραση. Η δυναμική αντίδραση, κύριε Ναξάκη. Πολύ σωστά ο Δαμασκηνός Κομωτινής κατεβαίνει στις 21 Μαρτίου στο Σπόρτινγκ για να γιορτάσει την Εθνική Γιορτή των Κούρδων μαζί με Αρμενίους. Προσέξτε, κύριε Ναξάκη, υπάρχουν ορισμένοι που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο κίνημα και αντιδρώντες Έλληνες παραπληροφορημένοι, οι οποίοι λένε μα γιατί να ασχολούνται ο κύριος Ναξάκης, ο κύριος Καμμένος, ο κύριος Βουνάτσος και οι διάφοροι κύριοι Έλληνες με το θέμα των Κούρδων και να μην ασχολούνται με το ελληνικό θέμα, το δικό μας, τη γενοκτονία την ελληνική που συντελείται εις βάρος της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Και να βγαίνουν να περιδιαβαίνουν την Ευρώπη και όλη την Ελλάδα και να μιλάνε ότι η Ελλάς διαμελίζεται από τους συγκεκριμένους εχθρούς και να τους καταγγέλλεται. Αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος που προέρχεται από μια πανίσχυρη Τουρκία η οποία έχει βρει το δάσκαλό της με αυτούς τους Κούρδους που πολεμάνε για ανεξαρτησία. Πολεμάνε όπως πολεμάγαμε εμείς το 1821 πάνω στα βουνά του Κουρδιστάν. Αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μας έλεγμα σε μια Τουρκία. Αυτοί οι άνθρωποι ειδικά που αναφέραμε προηγουμένως είναι οι ξεπουλημένοι, είναι οι πλειογούσιδες, είναι οι νεκοί του 1821. Είναι οι μειοδότες. Και αυτούς τους μειοδότες και κύριε Δουράκη πρέπει να καταγγείλουμε, να καυτηριάσουμε, αλλά και το βασικότερο να εξουδετερώσουμε. Αυτό είναι το βασικό απ' όλα. Έτσι λοιπόν συντασσόμεθα μετά των Κούρδων για να χτυπηθεί το θεριό που λέγεται Τουρκία. Ακριβώς. Ένα θεριό που λέγεται Τουρκία, το οποίο έχει μια τρομερή εξωτερική πολιτική. Εξαγοράζει συνειδήσεις. Βγήκε ο Λεωνίδας Τσίρκος, ένας σοδισμά στη ζωή του, ένας αποτυχημένος πολιτικός, και να μιλάει και να λέει να μοιράσουμε το Αιγαίο, να μάθουμε στη Μυτιλήνη Τούρκικα. Θα λέει Έλληνας που έχει κάνει πολιτικός. Ακούτε, κύριε Ναξάκη, το θέμα των πρωτοσέλιδων σήμερα, δεν ξέρω αν είδατε, μας λένε ξαφνικά οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Παρελάβουν στο Αιγαίο. Οι παραβιάσεις στο Αιγαίο έχουν γίνει πλέον το ρουτίνα. Δεν αναφέρεται κανείς πλέον στις παραβιάσεις, τα υποβρύχια, τα Ισραηλίτικα υποβρύχια και τα Εβραϊκά που αλωνίζουν το Αιγαίο και αλωνίζουν τα νησιά γύρω-γύρω. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο το βύθισμα του Κωστάκου και ότι δεν βγάλανε πόρισμα ακόμα για το Κωστάκος. Η τορπιλάκατος, η σύγχρονη, υπερσύγχρονη αυτή. Λοιπόν, κυρία Δουράκη, ναι. Υπάρχει μια, θα τη λέγαμε, πραγματική συνωμοσία. Ναι. Μπαίνει μέσα στο θέμα το λεγόμενο το πολιτιστικό. Προσπαθούν να μας δημιουργήσουν τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να κενώσουμε τα νησιά. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θέλει να έρθουν να φέρουν την Τουρκία δυτικότερα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι χτυπάνε την Ορθοδοξία λένε αντιδρούν στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντόπουλος του συνασπισμού που πήγε κάτω στην Κύπρο πήγε και μίλησε για πρώτη φορά και νομιμοποίησε τουρκοκυπριακά κόμματα. Κάποτε ο Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του συνασπισμού, ήταν δικηγόρος μου και βεβαίως προπυλακιστήκαμε στο δικηγορικό του γραφείο διότι μου πούλησε την υπόθεση, με ξεπούλησε και μου φάγε 2 εκατομμύρια τόσα τότε.
Λοιπόν, έτσι μία παρένθεση εντός εισαγωγικών. Ναι, δεν είναι τυχαία όλα αυτά, κύριε Αντουλάκη. Ναι, ναι. Είναι τυχαία αυτή η δράση που μιλάμε και να τους πάρουμε μαζί όλους αυτούς τους πολιτικούς. Να πάρουμε τον Ανδρέα τον Αδριανόπουλο, να πάρουμε τον Μιχάλη τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος ως υπουργός εξωτερικών πήγε με τον ομάρχη Καπαδοκίας και συνέφαγε. Και ξέρετε ποιο ήταν ο ομάρχης Καπαδοκίας? Ο ίδιος πράκτορας του τουρκικού προξενείου στη Θεσσαλονίκη που έβαλε φωτιά στο σπίτι του Κεμάλ για να δώσει το σύνθημα το 55 να ξεκινήσουν οι σφαγές στην Κωνσταντινούπολη. Και φυσικά η Τουρκία αντάμεψε τον πράκτορά της. Ο Έλληνας υπουργός των εξωτερικών συνέφαγε μαζί του, φωτογραφήθηκε μαζί του και δεν τρέπεται καθόλου να κυκλοφορεί ακόμα και να μην το φτύνει ο κόσμος. Προδότες ξεπουλημένοι, να ξέρετε ότι την τύχη, την προδοσία πολύ αγάπησαν, τον προδότη Ουδής. Θα έχουν την τύχη από τα αφεντικά τους που τα υπηρετούν τώρα. Θα τους καρατομήσουν όλους αυτούς. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω και πάλι, κύριε Αντουλάκη, είναι αυτή η έκκληση που έχει ξεκινήσει και έχει ανησυχήσει όλους τους πάντες, αυτούς τους περίεργους, τους σιωνιστάς, τους Εβραίους και τους διάφορους φιλοσιωνιστικούς κύκλους. Η ένωση των λαών οι οποίοι έχουν υποστεί ή υφίστανται τώρα τη γενοκτονία από την Τουρκία. Όταν για πρώτη φορά Έλληνες, Αρμένοι και Κούρδοι στέκονται μαζί στο ίδιο μετερίζι, και συντονίζεται για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια συνεορτάζεται και συμπάσχει η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία των Αρμενίων με τη σύγχρονη γενοκτονία που εξασκεί το τουρκικό κράτος εναντίον των Κούρδων. Αυτό είναι μια ελπίδα. Ακούστε, κύριε Ναξάκη, ακούστε. Είναι μια ελπίδα, αλλά εδώ πρέπει να συνειδητοποιηθεί και να καταθέσετε εσείς οι ίδιοι που ασχολείστε με το κουρδικό, ότι ο εχθρός, ο κυρίως εχθρός, δεν είναι η Τουρκία η οποία είναι υποκινούμενη. Είναι η Τουρκοντορμέ, είναι η ηγεσία της Τουρκίας, η οποία είναι τουρκοεβραϊκή, να τα πείτε αυτά. Είναι ακριβώς, πολύ σωστά, με μια μικρή διαφοροποίηση, κύριε Αντουλάκη, είναι το κεμαλικό κράτος. Μην ξεχνάτε. Ο Κεμάλ ήταν Εβραίος. Ακριβώς, μισό Εβραίος. Μην ξεχνάτε ότι παλιά, μέχρι να ξεκινήσω και μάλλον, μέχρι να πριν έρθουν οι νεότουρκοι, οι οποίοι άρχισαν τις σφαγές των Αρμενίων και των Ελλήνων, υπήρχαν οι εκκλησίες μας, υπήρχαν οι κοινότητες μας. Κύριε Ναξάκη, ξεκίνησαν τη γενοκτονία. Ναι, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και θέλω να σας να ολοκληρώσω με εδώ πέρα για να πείτε και τη θέση σας ως προς το ναζιστικού τύπου ηλεκτρονικό φακέλωμα και τη συνθήκη Σέγγεν. Εσείς θα αποδεχθείτε το νέο ηλεκτρονικό φακέλωμα των Εβραίων που θα μας δώσει το υποδόριον μικροτσίπ, το microchip, όπου θα γίνουμε κατευθυνόμενοι πολίτες? Αποδέχεστε αυτά τα συστήματα? Αυτό το σύστημα είναι ένα παράδειγμα σύστημα, γιατί πάει να δημιουργήσει, όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί και νομίζω το είπατε κι εσείς, να δημιουργήσει ένα κράτος με ένα λαό ρομπότ. Αυτό το πράγμα πρέπει, κύριε Ρουράκη, να το παλέψουμε δυνατά, καθαρά και συνέχεια μέχρι τέλους. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την απόψινή σας κατάθεση, για την απογευματινή σας κατάθεση. Καλό σας απόγευμα, κύριε Ναξάκη. Λοιπόν, και προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, στην καταγγελία, διότι βλέπετε ότι ο χρόνος πιέζει και δεν έχουμε προλάβει να αναφερθούμε εδώ πέρα στις καινούργιες ταυτότητες που έρχονται, στον εφιάλτη που έρχονται, στη συνθήκη που θέλουν αυτοί να οριστικοποιήσουν και να εδραιώσουν, όπου θα βγουν ταυτότητες και θα οι πολίτες θα είναι αναγκασμένοι δια της βίας να δίνουν το DNA τους στην αστυνομία και σε ένα ενιονδήποτε απλό αστυνομικό με το ζόρι στο δρόμο, και θα βάσει της αναγραφής, και αυτό πάλι δια της βίας και με το ζόρι, θεσμοθετήθηκε αυτό το νομοσχέδιο στην Βουλή της Γερμανίας και της Ιταλίας, ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή δωρητών ιστών οργάνων σώματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Θα μας παίρνουν, λέει, σφραγισμένος, για να τα δούμε αυτά, σφραγισμένος διαπάντοτε με DNA. Λοιπόν, το καινούριο εθνικό σύστημα πληροφορικής διεγκληματίας θα μας αντιμετωπίζουν ως εγκληματίες, διότι αυτοί έτσι το προπαγανδίζουν, ως ότι πρώτα θα το εφαρμόσουν στους εγκληματίες. Ήδη το έχουν εφαρμόσει, δεν θα το εφαρμόσουν στους εγκληματίες. Απλώς θα αντιμετωπίζονται όλοι οι πολίτες, είναι ναζιστικού τύπου, ο Χίτλερ το είχε εφαρμόσει αυτό, και θέλουν δι' αυτού του τρόπου να ελέγχουν όλους εμάς, ώστε να πάρθει το DNA, και αν κάποια στιγμή ταιριάζει το όργανο το δικό σας, έτσι, με το όργανο του κυρίου Κλίντον και του κάθε Κλίντον, όπως καταλαβαίνετε, θα μας τρώνε εν μέση εδώ και θα τελειώνει η υπόθεση. Δείγματα, λέει, θα λαμβάνονται από υπόπτους εκ του στόματος, εκ των μαλλιών, που ευθύς θα μετατρέπονται εις γραμμικό σύστημα. Σας λέει τίποτα αυτό? Ο γραμμικός κώδικας, που θα τον δείτε
στον ντοκουμέντο, την κασέτα ντοκουμέντο που ετοιμάζομαι, και εδώ ολογράφος και εσωτερικά με διοκύκλωμα και εις το μέτωπο και παντού κατευθυνόμενες και ελεγχόμενες κοινωνίες. Λοιπόν, δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση άλλο, και ο Κύριος που οδηγεί τον αγώνα δίδει την, δείχνει δηλαδή την οδό, ότι ο λαός πρέπει να αντιδράσει και να πολεμήσει για τα δίκαια του. Λοιπόν, εάν δεν καταλάβουμε το τι συμβαίνει και αφαιθούμε έτσι στην τύχη μας, τότε καλά να μας κάνουνε. Όχι το DNA να μας πάρουνε, να μας κατακρεουργήσουν, να μας κάνουν ό,τι θέλουνε. Διότι αφού δεν αντιδρούμε. Λοιπόν, είμαστε σε κομματώδη κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι κλήρος και λαός έχει έλθει σε καιρό αποστασίας, μεγάλης αποστασίας, και γι' αυτό υπεύθυνη είναι η ταγή της Εκκλησίας μας. Διότι ο λαός είναι ανημέρωτος, διότι δεν πληροφορήθηκε, διότι αδιαφόρησε ο κλήρος, διότι συνετάγει ο κλήρος μετά των ανώμων και κατευθύνεται το πίμνιον στη σφαγή. Λοιπόν, έχω να πω ότι πριν από λίγο καιρό θίξαμε, πριν από λίγη ώρα, θίξαμε το θέμα μετάνοια. Λοιπόν, να μετανοήσουμε, λέει όλοι, να μετανοήσουμε, λέει, προτρέπει τον λαό ο Χρυσόστομος Κύπρου, γιατί δακρύζει η Παναγιά του Κύκου και ο Κυριός μας και εις το σπήλιο της Βηθλέμ. Αλλά πρώτα πρέπει να μετανοήσουν οι ταγοί της Εκκλησίας, να διαχωρίσουν τις θέσεις τους από τον οικουμενισμό και από την καινούρια πανθρησκεία και από τους διαλόγους του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, να φύγουν από αυτό το τέρας που λέγεται Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, να κλείσουν τις θύρες στους αλλοθρήσκους, στους αιρετικούς και στους ψευδοδιαλόγους αυτούς που κακό κάνουν στην Εκκλησία και καταραίει η Εκκλησία. Λοιπόν, όλοι αυτοί μπήκαν και άνοιξαν εκ των έσω τις πύλες στον δαίμονα, στον σατανά, για να μπορέσει να βληθεί η Εκκλησία του Χριστού. Κεφαλή όμως της Εκκλησίας είναι ο Κυριός μας, και όσο αποστασία μεγαλώνει, τόσο εγγύς ο Κύριος. Η νίκη είναι του Ιησού Χριστού και των αρχαγγελικών δυνάμεων. Ουδής μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριόν μας όλα αυτά, όλες αυτές οι ψευδοεπιστημονικές τεχνολογικές ανακαλύψεις σύγχρονες, της τεχνολογίας, της ψευδοτεχνολογίας της υποτιθέμενης, είναι άνθρακες ο θησαυρός. Θα υποστούμε τον ακροτηριασμό, αλλά θα τον υποστούμε γενναίος. Κανείς ελεύθερος πολίτης, είτε αυτός είναι συνειδητός χριστιανός, είτε είναι άθεος, είτε ανήκει σε άλλο δόγμα, δεν πρέπει να αποδεχθεί το φασιστικό, το ναζιστικό αυτό σύστημα της σύγχρονης τεχνολογίας, της συνδιαλλαγής και συναλλαγής με την δεξιά παλάμη και το μέτωπο, που θα το δείτε σε λίγες μέρες από τούτη την εκπομπή. Λοιπόν, η συνδιαλλαγή, τα μηχανήματα στην Εθνική Τράπεζα ήδη έφθασαν, βιάζονται οι κύριοι και τα διαφημίζουν μέσα από προσπέκτους. Πάρτε τα επάνω στα γκισέτα έχουνε. Να δείτε τι λένε τα προσπέκτους μέσα, ότι το νέο σύστημα που θα λύσει την αποσυμφόρηση, που δεν θα σας κρατάει ώρα στην ουρά, που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό, θα βάλετε το δεξί σας χεράκι στο σκάνερ, τον ανιχνευτή, όπου θα τον δούμε στην κασέτα που προετοιμάζεται, και από εκεί και μετά θα, δι' αυτού του τρόπου, θα κάνετε τις αναλήψεις και τις καταθέσεις σας, όπου πλέον θα σας εντοπίζουν, μόλις βγείτε εκτός τραπέζης, θα είστε σφραγισμένο άτομο και εξοφλήσατε μετά. Λοιπόν, με λίγα λόγια, θέλουν ελεγχόμενες και κατευθυνόμενες κοινωνίες, διότι επειδή γνωρίζουν τα άνομα σχέδιά τους, πόσο άνομα είναι, ξέρουν ότι οι κοινωνίες των λαών θα αντιδράσουν, και ειδικά τα Ορθόδοξα έθνη, και προκειμένου να προλάβουν τυχόν επαναστάσεις και αντιδράσεις, θέλουν να σφραγίσουν για να εξοντώνουν για αυτού του τρόπου, πατώντας πλήκτρα, να στρέφουν τον πατέρα εναντίον της γυναίκας του, να στρέφουν το γιο εναντίον της μάνας, να στρέφουν, να δημιουργούν επεισόδια αιμομιξίες. Εδώ θα γίνουν εφιαλτικά πράγματα. Όποιος αποδεχθεί το σφράγισμα θα έχει φοβερές συνέπειες. Όσοι δέχετε πάνω σας τις τηλεκάρτες, σας το λέμε και πάλι, πετάξτε τις τηλεκάρτες του ΟΤΕ, όλες. Λοιπόν, και έχετε κέρματα μέχρι να αποσυρθούν και αυτά, μέχρι να καταργηθεί το χρήμα. Είναι δαιμονοποίησης, και στην άλλη εκπομπή θα πούμε και το γράφει και ο Πατήρ Θεοδόρητος εδώ ο Πάρου, είναι δαιμονοποίησης, των αυτόματη δαιμονοποίησης των ανθρώπων και των χριστιανών. Έπειτα, λένε εδώ ότι εν πρώτης ουδής γνωρίζει
από ό,τι γνωρίζομαι εμείς, λένε οι κύριοι ορισμένοι κληρικοί, οι οποίοι συντάσσονται με το 666. Και άλλοι απαντούν, όπως ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μάρκος Σιώπης, σε σχετικό άρθρο λέει: «Το ελληνικό κράτος δεν είναι δυνατόν να μείνει αδιάφορον έναντι των ανησυχιών τούτων της μεγαλύτερας πλειονοψηφίας του ελληνικού λαού, η οποία είναι και θέλει να ονομάζεται η πλειονοψηφία των Ορθοδόξων Χριστιανών, αυτών οι οποίοι δίδουν την πνευματικότεραν έκφραση στην υπόσταση και την ζωή ολοκλήρου του ελληνικού έθνους και οι οποίοι γνωρίζουν καλώς από τον αρχαιοτά των χρόνων δια του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, κεφάλαιο 13-18 και ο αριθμός ότι το 666 είναι ο αριθμός της ταυτότητος του Αντιχρίστου. Και να τα αφήσουν αυτά οι κύριοι, ο γραμμικός κώδικας, το χάραγμα, είναι παράλληλες χαρασόμενες γραμμές. Και οι δικλείδες οι ασφαλιστικές στο κέντρο που μας τις αποκρύπτουν είναι τα τρία εξάρια». Εδώ ολοφάνερα πλέον η Coca-Cola μας δείχνει τα τρία εξάρια και μην πετάτε τους γραμμικούς κώδικες, τους έπιασε ο πόνος, θα σας δώσουμε δώρα κινητά, τηλέφωνα δωρεάν και σκούπες ηλεκτρικές. Λοιπόν, τέτοιος πόνος τους έπιασε να μην πετάμε το ιερό του σύμβολο, το γραμμικό κώδικα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε σε ποια σημεία έχουμε φτάσει. Λοιπόν, καιρός είναι όλοι οι κληρικοί αυτοί που γνωρίζουν τι συντελείται, θα τους μαζέψουμε, θα κάνουμε και αυτή την προσπάθεια να μαζέψουμε αρκετούς πατέρες εδώ, ώστε στην άλλη εκπομπή να μιλήσουν και να εκθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους, διότι η συνθήκη Σέγγεν, εάν υπογραφεί και νομιμοποιηθεί, τελείωσε ο ελληνικός λαός. Μετά είναι τελειωμένα όλα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να προλάβουμε με την έντονη διαμαρτυρία μας, με τα σωματεία τα χριστιανικά, με όλους τους φορείς, σύσσωμος ο ελληνικός λαός, να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, όπου θα σφραγίσει και θα αποβαπτίσει το σύμπαν την Ελλάδα, και βεβαίως δι' αυτού του τρόπου, εάν δείξουμε διαφορία, θα αποσυρθεί η χάρη του Κυρίου, θα αποστρέψει το πρόσωπό του για να επέλθει τιμωρία όλων ημών για την αδιαφορία που δείξαμε την εγκληματική. Λοιπόν, εσείς και εμείς με τη σειρά μας, από εδώ εμείς και από εκεί εσείς, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να καταγγέλλουμε κάθε σχέδιο σατανικό, σατανιστικό, διότι δεν μας είπαν αυτοί οι κύριοι που έχουν προσχωρήσει, πιστοί και κληρικοί και αρχιερείς μας, και μας εκπροσωπούν την Ορθόδοξη Εκκλησία στον παγκόσμιο αυτό διαβούλιο, στην παγκόσμια αυτή βαβέλ της πανερέσεως του οικουμενισμού, δεν μας είπανε ότι η επίσημη πανθρησκεία που ετοιμάζεται, ότι είναι η επιβολή επισήμως της λατρείας του σατανά στον Παθομέτ, όπου θα θυσιάζονται ανθρώπινες ζωές, αυτή είναι η επίσημη θρησκεία. Και βεβαίως οι ανθρώπινες ζωές θα πρέπει να είναι χριστιανόπουλα. Είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την έξαρση, αυτή τη διαφήμιση στα περιοδικά τα νεοεποχήτικα. Γι' αυτό δεν βλέπουμε να παίρνουν θέσεις οι πολιτικοί μας, διότι συμμετέχουν και αυτοί. Είναι σατανοκράτες οι ίδιοι. Λοιπόν, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, και δεν αντιδρά κανένας, και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, θα ήθελα παρακαλώ ένα λεπτό πριν κλείσουμε, 1,5 λεπτό, να πάρουμε και το τρίτο τηλέφωνο, τον κύριο Μελά, να κάνει την απόψινή κατάθεσή του, διότι είναι και αυτός μηνυτής. Παρακαλώ να μπορέσουμε να τον βγάλουμε για ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Πάρτε το τηλέφωνο αν θέλετε, γιατί είναι μηνυτής αύριο στην αυριανή υπόθεση. Εάν δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν μπορούμε, λυπάμαι, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν προλάβαμε ούτε να ολοκληρώσουμε. Είναι τόσο πολλά τα γεγονότα, είναι τόσο πολύ το υλικό που δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε σε μια εκπομπή. Εγώ έχω να σας υπενθυμίσω, κόσμια αύριο, για να μην βρουν οι εχθροί του έθνους και της πατρίδος μας το παραμικρό ψεγάδι στο ακροατήριο του δικαστηρίου αύριο, θα προσέλθετε και δεν είναι ανάγκη να κρατήσετε 50 σημαίες ελληνικές, κρατάτε 2 σημαίες στη Γαλανόλευκη, μία εντός του δικαστηρίου και μία εκτός. Λοιπόν, με αυτό, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Δράκη. Τι κάνετε, κύριε Μελά, έχουμε τον κύριο Μελά στην ανοιχτή μας σύνδεση. Πώς είστε, ακούσατε? Να είστε καλά, να αγωνίζεστε. Ακούσατε τις καταθέσεις τις απόψινές? Δυστυχώς δεν άκουσα τίποτα, διότι εμείς εδώ κάτω στη βούλα δεν πιάνουμε το τηλέφωνο. Μάλιστα. Πήρε ο κύριος Παναγιώτης Καμένος, παρενέβη ο κύριος Αντώνιος Ναξάκης, αρχιπλήρχος σε αναποστρατεία, και έκαναν τις καταθέσεις τους και κατήγγειλαν την προδοσία που συντελείται αμέσως από τη συνθήκη Σέγγεν και εις βάρος όλων ημών. Και βεβαίως είπανε και τις θέσεις τους και τις απόψεις τους και θα καταθέσουν ως μάρτυρες αύριο. Εσείς δεν είστε μάρτυρες αύριο? Ναι, δεν.
Είστε σε στην άλλη δίκη. Ναι, από ό,τι είπαν δεν είμαι αύριο. Ναι. Αλλά η κατάδυση των εχθρικών δυνάμεων εναντίον της πατρίδας μας είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Πρέπει να ξυπνήσει ο ελληνικός λαός. Τα ιδανικά του πετιώνται στο κάθος των αχρήστων και γρήγορα αν δεν αντιδράσει θα συρθεί δούλος και υπόλογος και σκλάβος από τους σατανιστές οι οποίοι επιδιώκουν την κυριαρχία της ρομπότος. Μάλιστα. Κύριε Μελά, επειδή δεν έχουμε χρόνο καθόλου και επειδή έρχεται το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να προετοιμαστεί το ΚΑΣΤ εδώ, εμείς σε ένα λεπτό ολοκληρώνουμε. Θέλω να μας πείτε για τη συνθήκη Σέγγεν τη θέση σας, για το ηλεκτρονικό φακέλωμα που έρχεται. Σύσσωμοι θα αντιδράσουμε και θα παραστούμε όλοι μπροστά στην Βουλή των Ανθελίνων. Είναι αυτό ακριβώς. Είναι Βουλή Ανθελίνων. Έτσι. Δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εθνική συνείδηση, δεν έχουν χριστιανική συνείδηση. Μάλιστα. Έχουμε γεμίσει από τέτοιους και συνεπώς και το ιδανικό της πατρίδας και το ιδανικό της θρησκείας και το ιδανικό της οικογενείας εκμηδενίζονται. Και όταν ένας λαός χάσει τα ιδανικά του υποδουλώνεται, σκλαβώνεται, καταστρέφεται. Ναι, κύριε Μελά, διακόπτομαι, λυπάμαι που θα σας διακόψω, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Καλό σας απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώσαμε την απόψινή εκπομπή για την αναφορά στο Σέγγεν που δεν προλάβαμε να σας καταθέσουμε. Έρχεται έκτακτο και επίκαιρο ρεπορτάζ σε πολύ λίγες μέρες. Ο Θεός να σκεπάζει τις οικογένειές σας και είπαμε με κοσμιότητα για να μην δώσουμε λαβές αύριο στο δικαστήριο, παρόντες όλοι κληρικοί και λαϊκοί σύσσωμοι να δείξουμε τη διαμαρτυρία μας και τον αγώνα μας. Καλό σας απόγευμα.